σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Ειρήνη Νικολοπούλου, μια δεινοσαυρίνα της ελληνικής τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας και σας υποδέχομαι απόψε με τον Ντίνο Σιωμόπουλο, τον συνάδελφό μου, ένα νεοσό της TV's, συγκριτικά με τα δικά μου 40 καράτια. Καλησπέρα, Ντίνο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα συμπράξουμε απόψε για την αναβίωση των βραβείων Manager of the Year. Λοιπόν, να πω και εγώ τη δικιά μου καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι. Με την Ειρήνη θα παρουσιάσουμε τη νέα εποχή ενός καταξιωμένου θεσμού, Manager of the Year 2022. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, χορηγό επικοινωνίας της μοναδικής αυτής εκδήλωσης, με ιστορία ταυτισμένη με τη σύγχρονη Ελλάδα και φυσικά με τη σύγχρονη οικονομία, που όλοι εσείς νομίζω πρέπει να είσαστε όλο το ΑΕΠ της χώρας αυτή τη στιγμή μαζεμένη εδώ πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό που τους έχουμε όλους εδώ μαζί, Ειρήνη. Πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να δώσω δύο αριθμούς ακόμα σε σχέση με αυτό που είδατε. Λοιπόν, οι δεινόσαυροι κυριάρχησαν για 165 εκατομμύρια χρόνια. Εμφανίστηκαν πριν από 235 εκατομμύρια, για να έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Και παρέμειναν μέχρι πριν από 65 εκατομμύρια. Επειδή γεμίσαμε αριθμούς, η σημαντικότερη απόψε είναι δύο. 20 χρόνια βραβεία Manager of the Year. Και 22 managers είναι εδώ ανάμεσά σας. Θα τους βραβεύσουμε απόψε, θα είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων. 20 χρόνια βέλτιστων πρακτικών από διευθυντές και ανώτερα στελέχη, ανώτατα στελέχη, που δραστηριοποιούνται, δραστηριοποιήστε σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 20 χρόνια έμπνευσης από τους καλύτερους, από όλους εσάς. Ως κριτές, να πούμε, Ειρήνη, ότι συμμετέχουν αναγνωρισμένα ανώτερα στελέχη και εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Και πολλοί από αυτούς είναι εδώ μαζί μας. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο ησυχία για να σας πω την επετειακή φετινή επάνωδο του βραβείου, τιμά ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο κύριος Μινάς Τάνες, ο πρώτος βραβευμένος Manager of the Year το 2002. Ένας άνδρας από βελούδο και ατσάλι. Ο κύριος Μινάς Τάνες. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάνες. Καλωσορίζουμε και την ψυχή των βραβείων, που είναι η Δέσποινα Τραυλού, που θα μας μιλήσει για το θεσμό που προάγει και επιβραβεύει την επιχειρηματικότητα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, αξιότιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κύριοι εκπρόσωποι πολιτιακών φορέων και αρχών, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Το πιο καταξιωμένο βραβείο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, το βραβείο Manager of the Year, είναι εδώ. Ο επιτυχημένος θεσμός που ενώνει όλους τους κλάδους της αγοράς και όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, επέστρεψε ενδυναμωμένος για να τιμήσει τον άνθρωπο και επαγγελματία που ηγείται, που εμπνέει, που παρακινεί, που φέρνει απτά και σημαντικά αποτελέσματα με ανθρώπινο πρόσωπο και που αναπτύσσει τους μάνατζερς της επόμενης μέρας. Η slide του Open υπογράφει το όραμα της συνέχισης και της ανανέωσης του θεσμού. Το βραβείο Manager of the Year αποτείει φόρο τιμής στο παρελθόν του και ανοίγει το δρόμο για το μέλλον. Ξεκινάμε εδώ και τώρα το ταξίδι προς το μέλλον με το νέο μας λογότυπο. Μπράβο, Δέσποινα. Το νέο μας λογότυπο υπογράφει και φιλοτέχνησε η Hybrid Design Studio. Επικοινωνεί την αριστεία, την αξιοκρατία, την ηγεσία και ακόμα το σεβασμό και την αέναη προσπάθεια. Τα αποτελέσματα με ανθρώπινο πρόσωπο. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τον άνθρωπο, τον μάνατζερ, το κύτταρο της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους ημερίστηκαν το όραμα
και δουλέψαμε μαζί σκληρά για την υλοποίησή του. Ξεκινάω από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Την Ελισάβετ Κάλμπαρη, την Έλενα Μαθιού, τον Άγγελο Ρούπα, τον Κωνσταντίνο Ραπακούλια, την Άνση Βοιατζή, τον Ηλία Τσαλδάρη και την Ειρήνη Φαφούτη. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές και την ομάδα παραγωγής. Ευχαριστούμε πολύ τους φορείς που έθεσαν το θερμό υπό την τιμητική τους αιγίδα. Τον ΣΕΦ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την ΕΝΕ, το ICC Women Ελλάς. Greece, Ελλάς, την ΕΑΣΕ, το ΙΠΕ, τον ΣΔΑΔΕ, το PMI Greece Chapter, το ΣΕΚΕΕ, το ΣΕΛΠΕ, το ΑΕΑΜ Ελλάς και την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, τη Linkage, την Ελλάς EAP, τη Response, όλους τους χορηγούς μας και τον Lead Media Partner, τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας θυμάτε με τη συμμετοχή σας. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς που συμμετείχατε ως υποψήφοι, σε όσους διακριθήκατε ως κορυφαίοι φιναλίστ και σε εσάς που σήμερα θα φύγετε από εδώ κρατώντας ένα βραβείο. Κορυφαίοι των κορυφαίων. Πρώτοι μεταξύ ίσων. I leave the best for last. Κρατάω το τελευταίο, το μεγάλο μου το ευχαριστώ για τους κριτές μας. Τα 42 κορυφαία στελέχη από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα που συνεισφέρατε πολύ χρόνο, μεγάλη φροντίδα και σεβασμό σε μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική. Και κυρίως, τον πρόεδρο της Κρητικής Επιτροπής, τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μινά Τάνες. Πρόεδρε, σας καλώ για να κάνετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Το χατζηδάκι. Είναι. Το χατζηδάκι ήρθε. Ναι, μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλησπέρα. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Τραυλού για την αναβίωση του θεσμού του Manager of the Year. Μου έχει κάνει εντύπωση με πόση ευθύνη, φροντίδα, προσοχή και αντικειμενικότητα αντιμετώπισε η ίδια και η ομάδα της τη διαδικασία ούτως ώστε να θωρακιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δέσει γερά η έννοια και ο θεσμός του Manager of the Year. Είναι μία ομάδα που κάνει καταπληκτική δουλειά και χαιρόμαστε που είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής που αφιέρωσαν πολύ χρόνο και προσπάθεια για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Και έδειξαν μεγάλη σοβαρότητα, συνέπεια και ευθύνη και δικαιοσύνη. Γίναμε μια ομάδα με εξαιρετική υποστήριξη από όλους τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Είναι μια εξαιρετική ομάδα που χαίρομαι να είμαι μέλος και πρόεδρός της. Και θέλω τέλος να ευχαριστήσω πολύ τους υποψηφίους. Οι υποψηφιότητες ήταν ανέλπιστα πολλές και πάρα πολύ αξιόλογες. Στις περισσότερες από τις κατηγορίες βραβείων έχει γίνει μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση.
Βάσει του κανονισμού των βραβείων, οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν με 5 κριτήρια, με βάση βαθμολόγησης από 0 μέχρι 500. Συνεπώς το άριστο είναι 500 και όποιος έχει μέσον όρο χαμηλότερο από 300 δεν μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα των κορυφαίων φιναλίστ. Όλοι οι φιναλίστ έχουν βαθμολογηθεί με μέσον όρο μεταξύ 300 και 500. Αυτός είναι ο λόγος που σε κάποιες κατηγορίες θα ανακοινώσουμε λιγότερους από 3 φιναλίστ. Επίσης, παρά το μεγάλο εύρος της κλίμακας βαθμολόγησης, υπήρχαν υποψηφιότητες και γι' αυτό το λόγο σε 2 κατηγορίες έχουμε 5 φιναλίστ, ενώ σε μία έχουμε 4 φιναλίστ. Τέλος, σε μια κατηγορία υπήρξαν ισοβαθμίες στην κορυφή και σε αυτή την κατηγορία θα δοθούν 2 βραβεία στους 2 πρώτους. Το επίπεδο των υποψηφιότητων ήταν εξαιρετικά μεγάλο και θέλω να ξέρετε ότι στα μάτια μου όλοι οι φιναλίστ είναι νικητές. Μετά από αυτή τη συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας και αφού σας ευχαριστήσω πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, θα δώσω το λόγο στους παρουσιαστές, στην κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου και στον κύριο Ντίνο Σιωμόπουλο, γιατί ξέρω ότι έχετε όλη η αγωνία να μάθετε ποιος είναι ο Manager of the Year 2022. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τραβλού να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη. Βεβαίως, είναι εδώ μαζί μας. Ο Manager of the Year, το βραβείο Manager of the Year, τιμάει τον άνθρωπο, το κύτταρο της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας τιμάει με τη συμμετοχή του και το χαιρετισμό του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Χατζηδάκης, τον οποίο καλώ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά είμαι απόψε εδώ, όχι μόνο γιατί συναντώ πολλούς γνωστούς και φίλους, αλλά γιατί παρίσταμε σε ένα πολύ ενδιαφέροντα θεσμό και καταξιωμένο θεσμό, έχω ξαναπαρευρεθεί, το Manager of the Year. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αποφασίσουμε μια και καλή στην Ελλάδα και να δεχθούμε ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά χωρίς επιχειρήσεις και χωρίς επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται δουλειές, δημιουργούνται ευκαιρίες. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να προχωρήσει μια χώρα. Χρειαζόμαστε προφανώς σύγχρονες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις στις οποίες η εργοδοσία βρίσκει κοινούς παρονομαστές με τους εργαζομένους και γι' αυτό και πολλές φορές εγώ ίδιος έχω επισκεφθεί ελληνικές επιχειρήσεις που δίνουν μπόνους παραγωγικότητας στους εργαζομένους, που παίρνουν μόνες τους μέτρα για τη συμφιλίωση της προσωπικής ζωής των εργαζομένων με την επαγγελματική του ζωή. Αυτό είναι που βοηθάει την οικονομία να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά μέσα στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι που τις κατευθύνουν και που τις κάνουν να προοδεύουν. Και αυτοί είναι οι managers. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μην ξεχνάμε το πόσο βάρος σηκώνουν στους ώμους τους. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, στον ιδιωτικό τουλάχιστον τομέα, αμείβονται και περισσότερο. Και έχω προσπαθήσει αυτή τη λογική, τη σύγχρονη επιχειρηματική λογική από τα Υπουργεία που έχω περάσει, να την εισαγάγω και στο
κατηγορηθεί γι' αυτό. Θα έχετε ακούσει τα Golden Boys του Χατζηδάκη στη ΔΕΗ, τα Golden Boys του Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια σύγχρονη managerial λογική και στο δημόσιο τομέα. Αυτό το χρειάζεται πάνω απ' όλα η πατρίδα μας και η ελληνική κοινωνία. Ο πολίτης που ταλαιπωρείται από την δημόσια διοίκηση και η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ με ευχές και προσευχές, αλλά με αξιολόγηση, με αξιοκρατία και με τέτοιου είδους καινούρια managerial, όπως τη λέμε, λογική. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας πω άλλα δικά μου, γιατί όλοι μαζί έχουμε αγωνία να δούμε ποιοι θα κερδίσουν και δεν έχω κανένα λόγο από τη δική μου πλευρά να παρατείνω τη δική σας αγωνία. Είμαι βέβαιος ότι η Κριτική Επιτροπή έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές και μόνο με σεβασμό θέλω να μιλήσω ειδικά για τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον κύριο Μινά Τάνε, που συμβαίνει να τον ξέρω πολλά χρόνια και που τον εκτιμώ τόσο για όσα έχει πετύχει στις επιχειρήσεις που έχει δουλέψει, όσο και ως προσωπικότητα. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα παραμείνετε, διότι θα δώσετε βραβείο. Λέτε, όχι, τώρα. Αμέσως μετά θα σας καλέσουμε πάλι. Έχουμε και προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Δήμας είναι κοντά μας, ο υφυπουργός. Είναι εδώ μαζί μας ο υφυπουργός ο κύριος Δήμας. Έχει έρθει. Είναι κοντά μας. Ωραία. Δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι εδώ, είναι εδώ. Α, κύριε Δήμα, δεν σας είδαμε. Είναι πρώτος, μάλιστα. Δεν σας είδαμε εκεί, είσαστε στην άκρη από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ κοντά μας. Ελάτε, κύριε Δήμα. Παρακαλώ πολύ. Να σας δώσουμε πρώτα το λόγο. Εξάλλου, εσείς με το Elevate Greece είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Λοιπόν, σας δίνουμε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Αρχικά θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, την Κριτική Επιτροπή, όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και φυσικά θέλω να συγχαρώ τόσο τους συμμετέχοντες, αλλά φυσικά και τους νικητές. Αυτό το οποίο θέλω να πω και θα είμαι σύντομος, είναι ότι ένας από τους στόχους που είχε θέσει η κυβέρνηση ήταν να μπορέσει να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να προσελκύσει επενδύσεις στην χώρα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, είχαμε πολύ μεγάλη διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό και ένας από τους στόχους μας ήταν να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε τους ταλαντούχους επιχειρηματίες και επιστήμονές μας στην χώρα μας, αλλά σιγά σιγά να επαναπατρίσουμε και κάποιους πίσω στην Ελλάδα. Άρα βελτιώσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και είμαστε πολύ υπερήφανοι που καταφέραμε να προσελκύσουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις. Όμως, εκτός από το να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις, ένας ακόμα μεγάλος στόχος ήταν να δούμε πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε το ταλέντο που έχουν οι Έλληνες, ειδικότερα στο κομμάτι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Δεν θα σας κουράσω με τις δράσεις που έχουμε αναλάβει για να δυναμώσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας. Θέλω όμως να πω ότι το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δυναμικό. Γνωρίζω ότι πολλές από τις εταιρείες που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα συνεργάζονται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας, αλλά και τους τεχνοβουλαστούς που έχουμε στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, θα βλέπουμε όλο και περισσότερες start-up και spin-off να συμμετέχουν στα βραβεία του Manager of the Year. Άρα, συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε λοιπόν τις βραβεύσεις. Ο πρώτος είναι ο Customer Service Manager. Να δούμε ποιοι είναι οι finalists, ποιοι είναι οι τρεις κορυφαίοι των κορυφαίων. Είναι ο κύριος Πέτρος Δαλμάρας, Customer Service Manager στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Ένα θερμό χειροκρότημα. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Τόμ Στράτος, Chief Customer Operations Officer του ομίλου ΟΤΕ, πρόεδρος και CEO της Κοσμοτέ Ιβάλιου, πρόεδρος και CEO της Γερμανός. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάμος, Manager Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών στη Χαλκόρ.
Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτος απονεμητής του βραβείου είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Απλώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής. Δεν ξέρουμε. Και φυσικά θα μας το αποκαλύψει ο υπουργός. Βεβαίως. Περιμένουμε. Θα δείτε, θα πάρει το φάκελο τώρα στα χέρια. Θα πάρει και θα έρχονται οι φάκελοι. Το πρώτο βραβείο λοιπόν, Customer Service Manager. Τρεις οι φιναλίστ, τρεις οι κορυφαίοι. Ένας θα παραλάβει το βραβείο. Για να δούμε το suspense έτσι πώς θα πάει. Υπουργέ. Δεν έχει μουσική με suspense. Έχει μουσική, έχει τα πάντα εδώ τώρα. Έχει είμαστε... και suspense μουσική, ο Νίκος το ετοιμάζει εκεί. Πήγα, δεν γράφει εκεί. Α, γράφει. Λοιπόν. Πόση ώρα να το κρατήσω. Προεκλογική περίοδο, όσο θέλετε έχουμε. Να το πω. Λίγο μπορείτε μουσική να το πείτε. Σας ακούμε, Υπουργέ, σας ακούμε. Δεν το περιμέναμε να συμμετάσχει έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, νικητής στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο κύριος. Δεν υπήρχε και καμιά κυρία άλλωστε. Είναι ο κύριος Τόμ Στράτος. Ο Αθανάσιος Στράτος, Τόμ, είναι διευθύνων σύμβουλος, όπως είπα, της Cosmote E-Value στην Ελλάδα από το 2009, της E-Value International στη Ρουμανία. Το όραμα, η σταθερή δέσμευση για αριστεία και η προοπτική του να έχει τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε απόφασης οδήγησαν στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη της εταιρείας υπό την ηγεσία του. Λοιπόν, εδώ παρακαλώ, δίνουμε το βραβείο. Και η φωτογράφη εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Στράτο να μας πει δύο λόγια. Είναι και ο πρώτος νικητής. Βέβαια. Wow. Μπορώ να το κρατάω εγώ για σας. Λοιπόν, το τόμο είναι το καλλιτεχνικό μου, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την οργάνωση. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή μας. Παίρνουμε το βραβείο από εσάς. Τι να πω. Περίπου 38 χρόνια ασχολούμαι με τον πελάτη. Αλλά νομίζω για να είμαστε πάρα πολύ σύντομα, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την ομάδα μου, τους στενούς μου συνεργάτες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με κάποιους συνεργάζομαι πάνω από 20 χρόνια, με στηρίζουν, είναι δίπλα μου, τους αγαπάω πάρα πολύ. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Οφείλω αυτό το βραβείο σε εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θα πω τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Λογικό. Που με σπρώξε να πάω στο Πανεπιστήμιο όταν ήμουν αλυτάκι. Τον Όμιλο ΟΤΕ. Τον Όμιλο ΟΤΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος στην Ελλάδα, Telecom, και όχι μόνο, που με στηρίζει και εμπιστεύεται εμένα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε όλο το top management του Ομίλου και την Deutsche Telekom για την στήριξη. Εδώ και 25 χρόνια, Γενάρη 1998. Και τρίτον, και τελειώνω, να ευχαριστήσω τον πιο σημαντικό μας άνθρωπο, τον πελάτη μας. Τον πελάτη μας που έχει αλλάξει, αλλάζει εμάς, το να πηγαίνουμε πιο μπροστά, το να καινοτομούμε και να μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα καθημερινά για αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας δίνω το βραβείο. Λοιπόν, και τώρα θέλω να προχωρήσουμε στην απονομή του επόμενου βραβείου, International Manager of the Year 2022. Εδώ προσέξτε ποιο είναι το ζητούμενο. Έχουμε μόνο ένα φιναλίστ. Δεν γνωρίζει
Είναι καλεσμένος, αλλά δεν γνωρίζει ότι έχει κερδίσει το βραβείο. Δεν ήξερε ότι υπάρχει ένας φιναλίστ. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό, για την απονομή. Και θα μάθουμε ποιος είναι ο νικητής. Κύριε Δήμα, και εσείς σαν τον κύριο Χατζηδάκη, θέλουμε σασπένς. Τώρα εδώ, κοιτάξτε, έχουμε έναν φιναλίστ, ο οποίος δεν ξέρει ποιος είναι. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Μουσική σασπένς. Μπορείτε, ναι. Παιδιά, λίγο τον ήχο να ακούγεται, γιατί θα ακουστεί από εδώ. Ελάτε από εδώ αν δεν ακούγεστε, κύριε Δήμα. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα ακούγεστε, βεβαίως. Ναι, δυνατά. Άρα, το βραβείο για τον International Manager of the Year 2022... Το βραβείο για τον International Manager of the Year 2022 πάει στον... Πάει στον Dr. Άλεξ Παπαλεξόπουλος. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ECCO International, Zoom Energy Networks και World Energy Consortium. Είναι παγκοσμίως διακεκριμένος επιστήμονας σε θέματα συστημάτων ενέργειας και ενεργειακών δικτύων. Τον καλούμε να έρθει να παραλάβει το βραβείο του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Φωτό. Ναι, πάμε. Κάθεστε για μια φωτογραφία να δώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μετά. Όχι. Μια φωτογραφία, καθίστε μαζί μας. Μια φωτογραφία και να μας πείτε και δύο λόγια μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να ακούσουμε και δύο λόγια από εσάς, κύριε Παλεξόπουλε. Εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές, τους κύριους υπουργούς που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφτιαξα την εταιρεία μου στο Σαν Φραντσίσκο το 1998. Εμείς σχεδιάζουμε ενεργειακές αγορές παγκοσμίως, χοντρικές εμπορικές αγορές στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική και Ασία. Έχουν φτιάξει αγορές στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε ενεργειακή κρίση και έχουμε πολύ συχνά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης σαν αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης του φυσικού αερίου. Η εταιρεία αυτή, όταν την ξεκίνησα μόνος μου. Είμαι the founder, the CEO and the president. Ποτέ δεν περίμενα ότι μετά από 25 χρόνια θα έχουμε αναπτυχθεί τόσο πολύ και θα έχουμε φτιάξει ενεργειακές αγορές σε περίπου 15 χώρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Μένω στο Σαν Φραντσίσκο, είμαστε στις πιο ανταγωνιστικές αγορές του κόσμου και επιβιώσαμε και πάμε πολύ καλά. Και το κύριο μήνυμα που θέλω να σας δώσω, ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, λίγο τύχη και όραμα. Πρέπει να έχετε όραμα. Αυτοί που προσπαθούν να γίνουν managers πρέπει να έχουν ικανότητες όσον αφορά τα τεχνικά θέματα, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι να έχεις όραμα, να ξέρεις πού θέλεις να πας την εταιρεία σου. Το προηγούμενο βραβείο ήταν για το customer service. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πελάτες μας είναι αυτοί που μας κρατάνε στις επιχειρήσεις. Το πώς συμπεριφέρουμε στους πελάτες μας και το πώς συμπεριφερόμαστε στους υπαλλήλους μας, οι υπάλληλοι μου, οι περισσότεροι, έχουν δοκτορά. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις manage ανθρώπους που έχουν PhD και έχουν 100 papers on their own. Το μυστικό της επιτυχίας είναι πως είναι μέρος αυτής της δουλειάς. Να είναι μέρος αυτού του οράματος και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός καλού manager. Θέλω να σας ευχαριστήσω
για την τιμή που μου κάνατε και για το βραβείο που παίρνω. Εμάς, δικιά μας τιμή. Εμάς, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Βραβείο. Information and Communication Technology Manager of the Year 2022. Ο κύριος Δήμας πάλι έχει την καλοσύνη να έρθει κοντά μας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα έρευνα και καινοτομία για το σχετικό βραβείο. Να δούμε τους δύο υποψηφίους. Είναι ο κύριος Στέλιος Πανάρετος, IT Retail Manager από τη Motor Oil, δηληστήρια Κορίνθου, και ο κύριος Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής IT και T-Business Unit, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Για να ανοίξουμε, λοιπόν. Να ανοίξουμε το φάκελο. Ωραία. Ποιος από τους δύο. Ναι. Λοιπόν, το βραβείο του ICT Information Communication Technology Manager of the Year 2022 απονέμεται στον κύριο Αλέξανδρο Ζιώμα. Ο κύριος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κύριο στόχο το υψηλό επίπεδο ποιότητας, αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και προς το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες του αεροδρομίου. Συγχαρητήρια. Καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δεν θα έρθει. Μας περιμένουν και εμάς. Έχουμε. Ελάτε, κύριε Ντίνο. Κύριε Ντίνο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ζιώμα, να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δημοτικό βραβείο. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την οικογένεια του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την υποστήριξή τους, όλους τους συναδέλφους, την ομάδα της πληροφορικής. Καθημερινά προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις για εσάς, να αυξήσουμε την επιβατική εμπειρία και υποσχόμαστε στο μέλλον να δείτε καινούργια πράγματα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τεχνολογία είναι εδώ. Πάντα βαδίζουμε με γρήγορα βήματα, αλλά όχι βιαστικά. Και ευχαριστούμε όλους εσάς για την υποστήριξή σας. Καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς, πολύ. Εμείς σας δίνουμε και το φάκελ. Μπορείτε από εδώ. Λοιπόν, και πάμε στο τέταρτο βραβείο της βραδιάς. Supply Chain and Logistics Manager of the Year 2022. Έχουμε τρεις φιναλίστες. Έχουμε τον κύριο Αλέξιο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Supply Chain Division της ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Έχουμε τον κύριο Νίκο Λιμπερόπουλο, Logistics Manager της ΝΟΜΠΑΚΟ, και τον κύριο Γιώργο Ζερβό, Logistics and Customer Service Manager Ελλάδας, Κύπρου και Λιβάνου της Herbalife International Greece. Καλώς στο βήμα την κυρία Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και Αντιπρόεδρο και Εμπορική Διευθύντρια της Synergy. Χαίρετε. Για να απονείμετε το βραβείο, έτσι. Είναι τρεις φιναλίστ, αγωνία μεγάλη. Να παραλάβετε και το φάκελο, εδώ είμαστε. Πιο γρήγορα. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Αγωνία, να ανέβει η αγωνία, παρακαλώ. Το suspense να ανεβαίνει. Και άλλο, και άλλο, και άλλο, έτσι και άλλο. Μπράβο. Supply Chain and Logistics Manager του έτους 2022
Supply Chain and Logistics Manager του έτους 2022. Είναι ο κύριος Αλέξιος Γιανακόπουλος. Ο κύριος Γιανακόπουλος από τη ΔΕΣΠΑ, διευθυντής εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι διπλωματούχος, χημικός μηχανικός με ειδίκευση στην οργανική χημική τεχνολογία και εργάζεται στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου για περισσότερα από 29 χρόνια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να μιλήσετε, να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία, για το πώς καταφέρατε να βρεθείτε εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τους διοργανωτές, ευχαριστώ τους κριτές, εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ και κυρίως εκ μέρους της ομάδας μου, είναι σήμερα εδώ όλοι. Το Supply Chain είναι απριόρι μια ομαδική δουλειά. Περάσαμε δύσκολα αυτόν τον καιρό και περνάμε δύσκολα λόγω της κρίσης των τιμών κτλ. Αλλά κατορθώσαμε, και το λέω αυτό γιατί είναι μεγάλο επίτευγμα και το έχετε ακούσει και στις εφημερίδες, ο ΔΕΣΦΑ, μέσα σε 3 μήνες, είναι και η στάτη κιόλας από όλες τις μεγάλες εταιρείες, να βρει ένα πλοίο και να νοικιάσει ένα πλοίο μέσα σε 3 μήνες και να αυξήσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας κατά 70%. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι ένα case study σε όλες τις ενεργειακές εταιρείες και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του Supply Chain και του ΔΕΣΦΑ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εύχομαι και καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνω και το φάκελο τον τυχερό. Λοιπόν, πάμε στο 5ο βραβείο. Θέλω την προσοχή σας και επειδή είστε αρκετά ζωηροί, θέλω όταν ακούμε τον νικητή λίγο να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι. Συγγνώμη, το λέω πολύ, πολύ γλυκά το λέω. Security και Cyber Security Manager of the Year 2022. Να δούμε τους φιναλίστ. Είναι ο κύριος Χρήστος Ντριγκόγιας, CEO της Logstale. Λευτέρης Τζελεπής, IT Security Director στον ΟΠΑΠ. Χρήστος Βιδάκης, Cyber Risk Leader and Partner στη Deloitte. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Θωμά Δομπρίδη, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα. Να απονείμει το βραβείο αφού ανοίξει το φάκελο. Cyber Security Manager of the Year είναι ο Χρήστος Βιδάκης. Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner της Deloitte Ελλάδας. Να τον ακούσουμε τι λέει πριν μας τα πει όλα. Είμαστε αφοσιωμένοι, λέει ο κύριος Βιδάκης, στην παροχή βέλτιστων πρακτικών, ολιστικών, εξειδικευμένων και λειτουργικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει σε λίγο, αφού παραλάβει το βραβείο του. Παρακαλώ. Εδώ το κύριε Βιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ, παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο να ολοκληρώσετε αυτά που ξεκίνησα να λέω για εσάς. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια.
για αυτή την εκπληκτική βραδιά. Αρχικά, να ευχαριστήσω την ομάδα μου και την οικογένεια της Deloitte που όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε να εξελίξω ένα χόμπι σε καριέρα. Συνήθως αυτό το οποίο διαβάζετε, βλέπετε και στις ταινίες είναι κάποιοι με κουκούλα, να δουλεύουν το βράδυ, ξημερώματα. Αυτοί είμαστε, από την καλή πλευρά. Η δυσκολία στο cyber security είναι η εξής, και αυτό θα ήθελα να μεταφέρω σήμερα. Είναι αρκετά ιδιαίτερο αντικείμενο, γιατί πάντα είμαστε ένα βήμα πίσω από τους κυβερνοεγκληματίες. Αυτό τι απαιτεί? Αφοσίωση, μεράκι, σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε στο έκτο βραβείο της βραδιάς, Research and Development Manager of the Year 2022. Δύο οι φιναλίστ. Εμίλιος Χαλαμανδάρης, επικεφαλής του τμήματος Research and Development της Samsung Ελλάδας. Και ο κύριος Παναγιώτης Τσαντίλας, CEO, paloservices.com. Δύο οι νικητές. Ποιος θα δώσει το βραβείο? Ο κύριος Άγγελος Ρούπας Παντελέων, Business Development Self Balance. Πάρω και το φάκελο, βεβαίως. Σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη από εξωστρέφεια σαν χώρα, το research and development είναι τόσο σημαντικό. Επειδή εμένα με φοβίζουν τα thriller, θα το πω αμέσως το όνομα. Νικητής, Εμίλιος Χαλαμανδάρης. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Χαλαμανδάρης είναι συνιδρυτής, ήταν συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AenoEthics, μια spin-off startup με αριστεία, θα έλεγα, στην τεχνολογία τη σύνθεση φωνή από τι σημαντικότερε εταιρείε, φίλε και φίλοι, διεθνώ. Αποκορύφωμα η εξαγορά τη από τη Samsung Electronics το 2017. Σήμερα, ο Εμίλιος παραμένει μεγάλο υποστηρικτή του ελληνικού οικοσυστήματο νεοφύου επιχειρηματικότητα. Θα μα τα πει ο ίδιο μόλι παραλάβει το βραβείο. Συγχαρητήρια. Πάμε να βγάλουμε μια μαζί. Και τώρα σας ακούμε. Για να σας ακούσουμε. Το μυστικό της επιτυχίας ψάχνουν όλοι εδώ πέρα, ναι. Ξέρετε. Καταρχήν, ευχαριστώ και το θεσμό και την ομάδα μου, πάνω απ' όλα. Όπως είπατε, ουσιαστικά είμαστε μια spin-off, μια startup, η οποία εξαγοράστηκε από τη Samsung και έκτοτε, από το 2017, είμαστε το R&D της Samsung στην Ελλάδα. Η ομάδα μας είναι νέα ομάδα, γεμάτη ταλέντο, και από εδώ φτιάχνουμε τεχνολογία η οποία πάει σε όλα τα κινητά της Samsung και σε όλες τις υπηρεσίες της Samsung. Είμαστε πραγματικά περήφανοι και ομολογώ ότι είμαι περήφανος για την ομάδα και για αυτά που φτιάχνουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάτε και το τυχερό σας φάκελο. Και τώρα έχω την εντύπωση ότι είμαστε... Πάμε στο 7ο βραβείο. Πάμε στο 7ο καλά βραβείο. Καλά πάμε, είμαστε στο 1ο. Και τώρα ετοιμαστείτε για 5 γυναίκες τουλάχιστον. Marketing Manager of the Year 2022. Να δω τους φιναλίστ πρώτα. Artemis Ασούτη, Marketing Manager, Διεύθυνση Διέλωσης Χαλκού και Κραμάτων, Ελβάλ Χαλκόρ. Θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Έλενα Πρασάκη, Marketing και Communications Manager, Networking Academy Program, Development Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, στη ΣΥΣΚΟ. Θερμό χειροκρότημα. Μαρία Βερούχη, Διευθύντρια Marketing και Customer Experience, Edenred, Greece.
Και θέλω να προσκαλέσω την κυρία, λοιπόν, την απονεμήτριά μας, την κυρία Έλενα Μαθιού Ρόζ, partner της Guru Services.biz. Suspense και thriller. Καλησπέρα σε όλους. Ή, γιατί θα είναι ή, το ξέρουμε. Σωστά. Marketing Manager of the Year 2022. Δεν θα πρέπει να είναι τεχνίτρα. Δεν θα πρέπει να είναι επιστημόνισσα. Λέμε ότι το marketing είναι art and science. Η νικήτρια του Marketing Manager of the Year 2022 πρέπει να έχει και άλλα προσόντα και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πρέπει να έχει ευελιξία, ενσυναίσθηση, διέστηση, διορατικότητα, προσαρμοστικότητα και πολυπραγμοσύνη. Γιατί οι καταναλωτές μέσα και από το COVID έχουν αλλάξει τόσο πολύ που πρέπει να έχουμε και λίγο πυθία μέσα μας για να ξέρουμε πώς θα τους βρούμε, πού και πώς καλύτερα θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν θα σας κρατήσω λίγο ακόμα σε suspense, γιατί μου αρέσει το suspense. Η νικήτρια του Marketing Manager Awards 2022 είναι η Μαρία Βερούχη. Χαρητήρια. Ναι, Marketing και Customer Experience Director, Red & Red Ελλάδας, με 25 χρόνια sales και marketing εμπειρίας, έχει οδηγήσει τον μετασχηματισμό ηγετικών εταιριών στους κλάδους της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Μότο, if there is a will, there is a way. Σας ακούμε. Ωχ, αρχικά δεν το περίμενα να έχω συγκινηθεί. Ευχαριστώ πάρα είστε πάρα πάρα πολύ. Είστε συγκινημένοι, είστε. Ναι, είμαι. Έχει, ωραίο είναι. Να πω συγχαρητήρια στις συμφιναλίστ μου. Να ευχηθώ τα επόμενα χρόνια και σε άλλες κατηγορίες να έχουμε αντιπροσώπευση από το γυναικείο φύλο, όλο και περισσότερο. Να το αφιερώσω στην ομάδα μου που είναι εκεί κάτω. Και τους οφείλω πάρα 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 πολλά. Και επειδή μέσα σε αυτή την αίθουσα είμαστε οι περισσότεροι που παίρνουμε τις αποφάσεις, που ορίζουμε ζωές ανθρώπων, με το δικό μας, έτσι, με τη δική μας δύναμη ο καθένας, λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση και ανθρωπιά σε όλα τα επίπεδα και αγάπη για αυτό που κάνουμε, το οποίο στο τέλος της μέρας θα βγει προς τα έξω και θα πάρουμε και βραβεία και αναγνώριση και ό,τι έρχεται μαζί με αυτό. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να... Okay. Σαξόφωνο. Έτσι. Σαξόφωνο. Το περιμένω. Ένα... 2 λεπτών διάλειμμα μόνο και μπορείτε να αρχίσετε να σας σερβίρουν τώρα το δείπνο. Σας θέλω πολύ ήσυχους με τα μαχαίρια, τα πυρούνια και τα κουτάλια. Γιατί ακόμα είμαστε στο 1/3, έτσι. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Και υπομονή, γιατί είναι ωραία η βραδιά. Για να απολαύσουμε και λίγο σαξόφωνο. Απολαμβάνουμε. Χαμηλώνουμε και λίγο τα φώτα. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο ήταν. Υπέροχο, υπέροχο. Γιάγο, δεν ακούγουμε, τώρα με ανοίξατε. Ο Γιάννης ο Κασέτας, εξαιρετικός. Κάναμε παρέα πριν στο καμαρίνι, ο ένας εμψύχωνε τον άλλον, να ξέρετε. Μπράβο. Στην Αμερική σπουδασμένος, σπουδαίος καλλιτέχνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρεπορτάζ τώρα, το έκανες επί του πιεστηρίου. Ναι, τώρα ήμασταν στο καμαρίνι μαζί πριν. Ήμασταν, μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας και την προετοιμασία. Health and Safety Manager of the Year 2022. Δεν θα σας πω ακόμα τους φιναλίστ, αλλά θα σας πω ότι από νεμήτρια είναι η κυρία Μίνα Γκάγκα, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, που την παρακαλώ πολύ να έρθει κοντά μας. Α, είναι από εκεί, έρχεται από εκεί η κυρία Γκάγκα. Κυρία Γκάγκα, καλωσορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλουμε να σας ακούσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Είπε ήδη ο Κωστής Χατζητάκης ότι είναι πολύ σημαντικά τα Golden Boys. Δεν πιστεύω ότι το management είναι μόνο τα Golden Boys, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, γιατί είναι πολύ σημαντικά να πηγαίνουν καλά οι δουλειές, να βρίσκει δουλειά στον κόσμο, να δημιουργείται μια μεγάλη οικονομία. Αλλά νομίζω ότι management κάνει ακόμη και ένα γονιός που μεγαλώνει τα παιδιά του. Management κάνουμε καθημερινά ο καθένας για τον εαυτό του και φυσικά για την ομάδα μας. Και είναι σημαντικό ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Θεωρώ επίσης ότι τα νοσοκομεία είναι ένα ειδικό management που απευθύνεται σε ανθρώπους σε πολύ δύσκολες ώρες, στις οικογένειές τους επίσης, σε προσωπικό που ζορίζεται πολλές φορές, όπως έγινε τώρα με την πανδημία, αλλά και με κάθε άρρωστο που έχει προβλήματα. Και άρα πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος που έχει και ενσυναίσθηση και people skills, καταλαβαίνει τους ανθρώπους, φυσικά να καταλαβαίνει τα θέματα της υγείας, γιατί η υγεία είναι ένα πολύ ακριβό αγαθό και πάει και γίνεται όλο και περισσότερο ακριβό. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που νομίζω μας αφορά όλους. Χαίρομαι λοιπόν να δώσουμε τους φιναλίστ. Ωραία, ωραία, ναι. Να αναφερθούμε στους φιναλίστ για να δώσετε. Λοιπόν, είναι. Όχι, όχι ακόμα εσείς, κυρία Γκάγκα. Περιμένετε. Μην το αποκαλύψετε. Να πούμε ποιοι είναι οι φιναλίστ. Το διαβάστε σε λίγο. Λοιπόν, είναι δύο οι φιναλίστ. Είναι ο κύριος Σεραφείμ Ιωαννίδης, διευθυντής τομέα HSSEQ, Health, Safety, Security, Environment, Quality, ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ένα θερμό χειροκρότημα. Δεύτερος φιναλίστ, ο κύριος Παναγιώτης Μινογιάννης, Γενικός Διευθυντής στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και να ανοίξουμε σιγά σιγά, δεν μας έχετε φέρει το φάκελο. Και είναι ο κύριος Παναγιώτης Μινογιάννης. Δεν προλάβαμε ούτε καν να το... Όταν έχεις να κάνεις με γιατρό, χειρουργό και γιατρό, δεν σου αφήνει η ώρα για σασπένς, γιατί μπορεί να γίνει λάθος. Οπότε γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν. Το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι ένα σύγχρονο εξειδικευμένο νοσοκομείο μη κερδοσκοπικού κοινοφελούς χαρακτήρα, πρωτοπόρο στην παροχή ποιοτικής και τεκμηριωμένης φροντίδας υγείας σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα κάθε ηλικίας. Έχουμε ευθύνη να διασφαλίζουμε ικανές συνθήκες περίθαλψης για τον ασθενή του σήμερα αλλά και του αύριο. Θα μας πει όμως περισσότερα σε λίγο. Ναι. Θα βγάλουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Κύριε Μινογιάννη, ευχαριστώ, το κρατώ και σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν περίμενα να είμαι συγκεκριμένος, αλλά είμαι. Και επειδή ήξερα ότι θα είναι κάπως, εγώ κάτι ετοίμασα. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τους διοργανωτές. Επειδή μπορεί να μην ξαναέχω τέτοια ευκαιρία, θα ήθελα λίγα λεπτά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τα μικρά μου στο σπίτι, που φωτίζουν τη ζωή μου κάθε μέρα, τους γονείς μου, τον πατέρα μου Σαλονίκη και τη μητέρα μου, που αν ήταν εδώ μαζί μας, θα λάτρευε την απόψινή βραδιά, τη σύζυγό μου, που πέρα από μια καταπληκτική γιατρό,
Θέλω να σας πιστέψετε ότι είναι πολύ καλύτερη μάνατζερ από εμένα. Και φυσικά ευχαριστώ όλους τους δασκάλους μου από το νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια που με καθοδήγησαν με τις γνώσεις τους, το παράδειγμά τους και το χαρακτήρα τους και σμίλαξαν την ψυχή μου. Έχω την τύχη να δουλεύω καθημερινά με δύο ανοιχτόμυαλους και σημαντικούς ανθρώπους. Και θα ήταν αμέλειά μου να μην τους αναφέρω. Ο καθηγητής Μπολέτης με την αναπτυξιακή του σκοπιά και τη μεταμοσχευτική του εμπειρία, με τον οποίο αλληλοσυμπληρωνόμαστε με έναν σπάνιο τρόπο. Και ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο Αντώνης Παπαδημητρίου, που με τους ανοιχτούς του ορίζοντες, την οραματική του ηγεσία, τις αστήρευτες γνώσεις του και ίσως πιο σημαντικό, το συνεχιζόμενο πάθος του για την ευάθυνσή τους και μια μοναδική αριστοκρατική ταπεινότητα εμπνέει όλους εμάς που σχετιζόμαστε με το ευρύτερο οικοσύστημα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, που είναι ένα ιδιαίτερο, ετερόκλητο, συμπεριληπτικό και ανθρώπινο οικοσύστημα που θρέφει ποικίλες διαθέσεις και προθέσεις και γιορτάζει τη μοναδικότητα του καθενός και της καθημιάς και οδηγεί σε δημιουργικές συναντήσεις πολιτισμού, υγείας και παιδείας. Γιατί για εμάς ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής και όχι απλά τέχνη. Και η παιδεία εργαλείο ανθρωπιάς και κατανόησης και όχι απλά τίτλοι σπουδών. Ο τρόπος που εντάσσουμε τον εαυτό μας μέσα στην κοινωνία, η κατανόηση διαφορετικότητας, η περιέργεια για το αύριο και η ανάγκη μας να το συνδιαμορφώσουμε, όλα αυτά προϋποθέτουν παιδεία. Γι' αυτό θα μας ακούσετε συχνά να λέμε ότι η υγεία είναι πολιτισμός. Ο τρόπος δηλαδή που προσεγγίζουμε τον άνθρωπο στην εξορισμού δυσκολότερη του στιγμή, αυτή της αρρώστιας, είναι δείγμα πολιτισμού. Η ευθύνη μας λοιπόν να διασφαλίσουμε άριστες συνθήκες θεραπείας για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο, γεννιέται μέσα από αυτή τη θεώρηση για την υγεία. Μια θεώρηση με μόνο ένα ταλάντευτο σημείο αναφοράς τον ασθενή. Αυτή η ευθύνη μας ένωσε και την περίοδο της πανδημίας. Αυτή μας οδήγησε να ακολουθήσουμε την επιστημονική γνώση, να χρησιμοποιήσουμε τα τεχνολογικά μέσα. Αυτή μας έκανε πιο ευέλικτους διοικητικά και εν τέλει οδήγησε σε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Με μηδενική μετάδοση του ιού προς ή από ασθενείς, ενώ το νοσοκομείο παρέμεινε εν πλήρη λειτουργία. Στηρίζοντας την κοινωνία και καλύπτοντας όλα τα επίγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά της χώρας, με άριστα κλινικά αποτελέσματα εφάμιλα των ευρωπαϊκών κέντρων, με προστασία της υγείας και του εισοδήματος των εργαζομένων μας, με διατήρηση του οικονομικού μας συζυγίου και με συνεχή δημιουργία στους τομείς της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης των μεταμοσχέσεων μέσω της εμβληματικής δωρεάς του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Υπ' αυτή την έννοια, το βραβείο είναι ένα βραβείο των πολλών και όχι μόνο για μένα. Και γι' αυτό κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου και όλους τους εργαζόμενους στο ΟΝΑΣΗ, γιατί με κινητοποιούν κάθε ημέρα να είμαι καλύτερη εκδοχή μάνατζερ που μπορώ. Γιατί μου θυμίζουν στα δύσκολα ότι η δουλειά μας έχει μια άλλη υπεραξία για τους συμπολίτες μας. Και γιατί με κάνουν περήφανο να δουλεύω πλάι σε εμπνευσμένους επιστήμονες, άριστους επαγγελματίες και φιλότιμους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο βραβείο. Human Resources Manager of the Year 2022. Human Resources. Εδώ προσέξτε, έχουμε πέντε φιναλίστες έχουμε, Ειρήνη. Πέντε. Βασίλης Αδαμίδης, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Business Services από την Εστλέ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Αλβανία. Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας Μέτρο ΑΕΒΕ. Μαρία Φατζικαμόλη, Assistant General Manager HR Direction Strategic Marketing Greece της Intrum. Βασίλης Γαβρόγλου, Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων, Όμιλος Sunlight. Θάλια Βουβονίκου, Επικεφαλής HR Ελλάδας και Κύπρου της Χέγγελ Ελλάς. Λοιπόν, έχουμε πολλούς φιναλίστ, έχουμε έναν που θα δώσει το βραβείο και είναι πολύ σημαντικός. Χέγγελ, και να χειροκροτήσουμε τώρα την. Λοιπόν, να καλέσουμε την κυρία Τατιάνα Τούντα, CEO της Ελλάς EAP, Employee Assistance Programs. Είστε και χορηγός εδώ. Θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Όχι, το θέλει η ίδια, το θέλει.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη γιορτή, αλλά είμαι διπλά χαρούμενη γιατί συμμετέχω στη βράβευση του HR Manager of the Year. Και θα ρισκάρω για μία ακόμα φορά στη δική μου πορεία να με χαρακτηρίσετε ρομαντική, αλλά θα σας πω ότι για μένα τα στελέχη του HR είναι μικροί καθημερινοί ήρωες που έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις και με πάρα πολλές πιέσεις από πολλά επίπεδα. Στην πορεία τους αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και ειδικά την τελευταία τριετία με την πανδημία πραγματικά κλήθηκαν μέσα σε μία νύχτα να υποστηρίξουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και με νέους τρόπους τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς. Και για μία ακόμα φορά είδαμε ότι για να μπορέσουν να πετύχουν το στόχο τους έβαλαν σε δεύτερη μοίρα τις προσωπικές αγωνίες τους και τις προσωπικές προκλήσεις. Σήμερα φοράνε πάρα πολλά καπέλα και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί στην αγορά που έχουν πλέον χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο ρόλο ως πολύ κρίσιμο και σημαντικό στρατηγικά για τις επιχειρήσεις. Όλοι εμείς στην Ελλάς IEEE έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές κορυφαίες ομάδες ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική αγορά και έτσι βιώνουμε από κοντά και την αφοσίωσή τους αλλά και την προσπάθεια που πραγματικά κάνουν και να υποστηρίξουν αλλά και να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους τους. Ως Ελλάς IEEE ταυτιζόμαστε με τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού, ταυτιζόμαστε με τα στελέχη του HR, γιατί έχουμε ένα κοινό πάθος, την αγάπη και τη φροντίδα για τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος κερδίζει σήμερα. Για να δούμε. Έχουμε και πολλούς φιναλίστες, έχουμε 5 στον αριθμό. Περιμένουμε τώρα. Για να δούμε. Τους αναφέραμε, τους αναφέραμε. Περιμένουμε να μάθουμε ποιος είναι ο νικητής. Εγώ θα βάλω και το γέλη, μην πω λάθος το όνομα. Δεν πειράζει. Είναι ισοψηφίσαντες και ισοψηφίσασες. Έτσι. Human Resources Manager of the Year είναι ο κύριος Βασίλης Αδαμίδης από την Εστλέ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Αδαμίδη, θα έρθει πάνω να πάρει το βραβείο. Έχουμε καταγράψει κάποια από αυτά που έχει πει κατά καιρούς. Όταν λέει βοηθάμε τους νέους ανθρώπους να κρατήσουν τα όνειρά τους ζωντανά και να πετύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, χτίζουμε το μέλλον. Είναι απαραίτητο να τους εξοπλίσουμε με όλα τα εφόδια που χρειάζονται, γιατί είναι οι αυριανοί επιχειρηματίες και στελέχοι. Εκείνοι που θέλουμε να δημιουργήσουν, να πρωτοπορήσουν και να φέρουν αλλαγές. Και στην Εστλέ γίνεται πράξη κάθε μέρα. Γεια σας και συγχαρητήρια. Μια φωτογραφία. Εδώ. Ελάτε εδώ. Μας θέλουν εδώ. Έχουμε τα σημάδια για καλύτερο φωτισμό. Σας ευχαριστούμε. Να ακούσουμε δύο λόγια πώς θα καταφέρετε να βρεθείτε εδώ σε αυτό το βήμα. Καλησπέρα και από μένα. Σε όλους και όλες θα ήθελα να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Κριτική Επιτροπή για αυτή τη διάκριση. Πρέπει να πω ότι θέλω να τη μοιραστώ με όλους τους συνυποψηφίους και συνυποψηφίες, γιατί πραγματικά αυτό που έχετε πει έχετε απόλυτο δίκιο. Το HR τα τελευταία χρόνια έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος να προστατεύσει το κυριότερο στοιχείο μιας επιχείρησης, τους ανθρώπους. Και το έκανε αυτό ενώ θα έπρεπε ταυτόχρονα να προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για το μέλλον. Θα ήθελα να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του HR της Nestlé. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά κάθε μέρα που περνάει καταθέτετε την ενέργειά σας, το πάθος σας, για να κάνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα είναι αντάξιο των ανθρώπων μας, που θα μας οδηγήσει στο μέλλον. Ένα περιβάλλον συμπερίληψης, ένα περιβάλλον που ο καθένας μπορεί να γίνει το καλύτερο που μπορεί. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Μ' αρέσει όταν μιλάνε με τόση ζεστασιά οι managers για τους εργαζόμενους τους. Εγώ διακρίνω και κάτι άλλο, Ειρήνη. Ενώ μέσα στην επιχείρησή τους είμαι σίγουρος ότι
δεν φρενάρουν πουθενά, έτσι έχουν αποφασιστικότητα. Εδώ έτσι έχουν λίγο τράκ όλοι τους. Βεβαίως, είναι λογικό. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο κύριος Μυρογιάννης που το αφιέρωσε στους γονείς του, στη γυναίκα του. Στα παιδιά του, ναι. Στα μικρά του, όπως άκουσα. Και με αυτά και με τα άλλα, πάμε στο ένατο βραβείο, Manufacturing and Production Manager of the Year 2022. Εδώ έχουμε μία και μοναδική υποψήφια, απονεμητής, ο κύριος Ιωακίμ Τζουμάκης, σύμβουλος διοίκησης για θέματα marketing, επιχειρηματικής ανάπτυξης και εταιρικών σχέσεων. Ωραία, ευχαριστώ. Καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε και πάλι. Μ' αρέσει και μπέσμα. Και όταν μας κάνει και χειροφίλημα. Όταν μας κάνει και κοπλιμέντα ο κύριος Τζουμάκης, καταλαβαίνεις έτσι. Το φάκελο εδώ σας περιμένουμε. Περιμένετε να πω. Λέω Ειρήνη, όταν λίγο μας κάνει... Λίγο σας πες παρακαλώ, γιατί είμαι φαν του θρίλερ. Φιναλίστ. Και μην ξεχνιόμαστε, Τρίτη και 13, έτσι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τυχαίρη μέρα είναι αυτή. Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου, ιδρυτής, ιδιοκτήτρια, διευθύντρια, La Vie en Rose. Όντως, έτσι είναι, παιδιά. Νικόλας Μαλακοδήμος, ο πρόεδρος και αδελφός της, La Vie en Rose. Καλό λοιπόν την κυρία Κατσαφάδου και τον αδελφό της να παραλάβουν το βραβείο. Η Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου δημιούργησε την ελληνική εταιρεία παρασκευής φυσικών καλλιντικών που φέρει το όνομα La Vie en Rose by Dimitra Κατσαφάδου το 2016, πριν από μόλις 6 χρόνια. Άρχισε εκεί, με μία κατσαρόλα στην κουζίνα του σπιτιού της και σήμερα έχει μία λυσίδα 40 καταστημάτων. Στο Instagram 760.000 followers. Αυτά είναι. Και η προσωπική της 780.000 ακόλουθοι. Λοιπόν, μία φωτογραφία. Πού είναι η Δήμητρα? Είναι εδώ η κυρία Κατσαφάδου, έρχεται. Κυρία Κατσαφάδου, σας περιμένουμε με αγωνία. Α, δεν είναι εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε τον πρόεδρο. Μας στέλνουνε πιο εδώ, κύριε Ζουμάκη. Το κάνουμε ποδοσφαιρικό. Μη λέτε για ποδόσφαιρο, σε λίγο πρέπει να έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός. Το έχουμε το πλάνο. Τέλεια, τέλεια. Όλοι ξεκίνησαν πολύ νέοι, ελάτε. Νεότατος εδώ, αδελφός της Δήμητρας. Καλησπέρα La Vie από μένα. Αγός, λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Να πω ότι η Δήμητρα, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων για τα καταστήματα τα δύο που ανοίγουμε στη Θεσσαλονίκη, Συγγνώμη. Αν μπορούμε λίγο, την ώρα που μιλάει λίγο ο μιλητής, έτσι για ένα δείγμα σεβασμού μόνο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Να πω ότι η Δήμητρα, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων για τα δύο καταστήματα της Θεσσαλονίκης, έπρεπε να τα μοιράσουμε και η ίδια να παρευρεθεί εκεί και εγώ να είμαι εδώ σήμερα. Έχω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα εγχείρημα από μια οικιακή κατσαρόλα στην αρχή και στη συνέχεια φτιάξαμε ένα πρότυπο εργαστήριο παραγωγής καλλιτικών προϊόντων. Έχουμε 200 άτομα προσωπικό και 40 καταστήματα σε Ελλάδα-Κύπρο. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα εγγένεια του καταστήματος στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, όπου μας έχει αγαπήσει εκεί πολύ η κοινότητα των Ελλήνων, ειδικά που βρίσκεται στη Γερμανία. Και ευελπιστούμε πρώτα Θεός μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε ετοιμάσει και το κατάστημα του Λονδίνου, το οποίο το έχουμε ήδη ενοικιάσει. Σημαντικό. Εγώ έχω να πω, κλείνοντας, ένα φοβερό γνωμικό που μας έχει γίνει ιδέα με στην εταιρεία, είναι του Tom Peters, που ήταν κορυφαίος μάνατζερ στην Αμερική και είπε ότι όλα ξεκινούν για μια εταιρεία, η επιτυχία της βασική, όταν ξεκινήσει να φέρεται στους εργαζόμενους σαν οικογένεια και στους πελάτες σαν να είναι καλεσμένοι. Για μας και οι πελάτες και οι εργαζόμενοι οικογένεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Και σε εσάς και στη Δήμητρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Λοιπόν, πάμε στον 11ο νικητή, στο 11ο βραβείο ουσιαστικά. Από ό,τι βλέπω, αυτό το βραβείο έχει να κάνει και με το πτυχίο που έχω πάρει, Finance and Accounting το αντικείμενό μου. Λοιπόν, είναι ο νικητής θα έχει να πάρει το βραβείο Finance and Accounting Manager of the Year 2022. Έχουμε τρεις φιναλίστ, μία γυναίκα και δύο κύριοι, η κυρία Βασιλική Κωστάκη, Chief Financial Officer, Group Ασφαλιστική,
ο κύριος Θάνος Νηφόρος, ιδρυτής και CEO της Acacia Investor Relations, και ο κύριος Νικόλαος Σέρας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δύρφης ΑΕ. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Άγγελο Ρου Παπαντελέον, το Corporate Development Self Balance, για το βραβείο. Καλησπέρα και πάλι. Τρεις οι φιναλίστ, μία γυναίκα, δύο κύριοι, για να δούμε ποιος θα είναι ή ποια θα είναι η νικήτρια. Να είμαι και πάλι, ένας χώρος του finance πολύ κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα και εμπειρία, ένας χώρος που από το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο δυστυχώς ταλαιπωρείται πολλές φορές. Να είμαστε λοιπόν, να βραβεύσουμε τον κύριο Σέρα, τον κύριο Νικόλαο Σέρα. Ο κύριος Νικόλαος Σέρας λοιπόν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δύρφης ΑΕ, όπου μετά την εξαγορά του 51% των μετοχών αυτής από τον κύριο Σέρα Νικόλαο το 2016, κατόρθωσε να μειώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τον υψηλό δανεισμό και κυρίως το λόγο του δανεισμού προς τον κύκλο εργασιών. Προχώρησε μάλιστα σε συμφωνία με τις τράπεζες, μεταφέροντας όλες τις δανειακές συμβάσεις στην κανονική διαχείριση και κατέγραψε φυσικά βελτίωση σε όλους τους οικονομικούς δείχτες. Ενώ στο τέλος του 2022 αναμένεται να εμφανίσει ανάπτυξη 30%, με τη συνολική ανάπτυξη από το 2016 90%. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ένα θερμό χειροκρότημα από όλους σας. Ελάτε κύριε Σέρα, να σας ακούσουμε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ θερμή φιλοξενία και την άριστη απόψε διοργάνωση. Η εταιρεία Δύρφης πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια με αρκετή δυσκολία. Αυτό το βραβείο σίγουρα μας δίνει μεγάλη χαρά και εμένα και στους συνεργάτες μου. Καταφέραμε να εφαρμόσουμε ένα πλάνο επιχειρηματικό, νομίζω με αρκετή επιτυχία, βελτιώνοντας όλους τους οικονομικούς δείχτες αυτούς που ελέγχουμε σε μια επιχείρηση. Θεωρώ πως από εδώ και πέρα βλέπουμε το μέλλον με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η εταιρεία έχει αυξήσει το τζίρο της, πρόσφατα ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις σε αύξηση παραγωγικής ικανότητας. Ενώ αυτοπεποίθηση μας δίνει η είσοδος στην οικογένεια της Δύρφης ως στρατηγικού επενδυτή της πιο πετυχημένης επιχείρησης παραγωγής αναπτυξικών της Λουξ Μαρλαφέκας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία. Είναι εξόχως τιμητική η βράβευση από εσάς. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που ψήφισαν την υποψηφιότητα αυτή και μας τιμούν απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ethics and Compliance Manager of the Year 2022. Καλώς στη σκηνή τον κύριο Αθανάσιο Παπαϊωάννου, πρόεδρο του ΑΣΕΠ, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, είναι ανεξάρτητη αρχή. Κάντε, καλησπέρα σας. Καλά, ωραία εσείς. Εδώ, Ειρήνη, έχουμε έναν φιναλίστ. Αλλά δεν ξέρει ποιος είναι. Είναι καλεσμένος, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει ποιος είναι ο φιναλίστ. Είναι ανάμεσά μας. Το βραβείο συνοδεύεται και από διορισμό στο δημόσιο για ένα τέκνο. Και στους πολίτες κάντε κάτι. Το βραβείο για το Ethics and Compliance πάει στον Αριστόδημο Δημητριάδη. Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ. Με τις καινοτόμες ιδέες και πρακτικές του συνέβαλε στην ανάπτυξη του Ομίλου συνολικά. Να σας ακούσουμε. Τώρα, οι περισσότεροι τα έχουν πει αυτά που είχα σκεφτεί, οπότε θα κρατήσω το χειρόγραφο. Νομίζω ότι κάθε μάνατζερ έχει δύο οικογένειες, έτσι να μπορέσω να συμπτύξω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Μία που ξεκινάς, ας το πούμε, από καρδιάς και κάποια στιγμή, έτσι, 14 Φεβρουαρίου, κάνεις πρόταση και σου λένε ναι.
Εγώ έτυχε να κάνω και στη δεύτερη οικογένειά μου. Την εργασιακή 14 Φεβρουαρίου πήγα στην εταιρεία και από τότε είναι μαζί μου. Το βραβείο αυτό είναι αφιερωμένο και στην ομάδα μου στη δουλειά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για όλη την συμπαράσταση. Είναι αφιερωμένο και στην πραγματική μου οικογένεια, στη μητέρα μου, στον αδερφό μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, που υπομένουν τόσο καιρό τις ώρες πολλές που βάζουμε. Αν θα ήθελα να σας αφήσω ένα μήνυμα από το τίτλο αυτό του Ethics and Compliance Officer, θα ήταν ίσως κάτι κοινότυπο, το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό. Κάντε το σωστό όταν ακόμα δεν είναι κανένας δίπλα σας. Ξέρετε εσείς πώς πρέπει να πάμε και είναι μια αξία, μια προτροπή για να φτιάξουμε στην πατρίδα μας πάρα πολλά πράγματα. Τέλος, να ευχαριστήσω τον Όμιλο ΟΤΕ που μου δίνει την ευκαιρία αυτά που κατεβάζει το μυαλό να τα κάνουμε πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω τον CEO μας, αλλά και τον CEO που βραβεύσετε νωρίτερα, που είναι πάντα δίπλα μου και στηρίζουν αυτές τις αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Από εκεί. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εσείς, έχουμε φτάσει στα 12 βραβεία και πάμε για το 13ο. Να θυμίσω, συνολικά 22 είναι τα βραβεία της ημέρας. 13ο βραβείο Franchise Management of the Year 2022. Και εδώ έχουμε έναν φιναλίστ. Άρα λοιπόν είναι ανάμεσά μας, δεν γνωρίζει ποιος είναι. Θα το μάθει από την κυρία Ελισάβετ Κάλμπαρη, νευροψυχολόγο και ιδρύτρια της Self Balance. Σας θέλω ακόμα ακμαίους, παρακαλώ. Δυνατά χειροκροτήματα. Γιατί θα ανακοινώσουμε Franchise Management Manager of the Year. Είπαμε, ένας ο φιναλίστ είναι ανάμεσά μας, δεν γνωρίζει. Είναι καλεσμένος φυσικά. Λίγο τα μικρόφωνα να ακούγεται, η κυρία Κάλμπαρη. Ακούγεται τέλεια. Εγώ θα πω ότι ακούω ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές έτσι προκλήσεις και ότι όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό. Ναι, είναι η καθημερινότητά μας μια κινούμενη άμμος. Εγώ θα πω τουλάχιστον την ειδικότητά μου ότι ο άνθρωπος έχει απίστευτα και μαγικά όρια να έχει μια, μια συνεχή έτσι, κοινωνική επανεκκίνηση σε οτιδήποτε κάνει. Και αυτό μόνο μαγεία, ελπίδα και δύναμη μπορεί να δώσει. Οπότε βραβεύουμε σήμερα τον Franchise Management Manager of the Year 2022. Και είναι ο κύριος Αχιλλέας Λαζάρου. Ο κύριος Αχιλλέας Λαζάρου, λοιπόν, ο διευθυντής της ορχήστρας, όπως τον ονομάζουμε, στα Coffee Island, που κατάφερε μέσα σε 9 χρόνια να περάσει αποτελεσματικά τη στρατηγική ανάπτυξης σε 15 διαφορετικά τμήματα της εταιρείας και 380 συνεργάτες. Έχει γενιάσει 350 νέα καταστήματα σε 114 ελληνικές πόλεις. Να σας πω, όλοι ξέρετε τα Coffee Island. Τι να πούμε για τα Coffee Island, έτσι. Να σας δώσουμε απλώς συγχαρητήρια. Εσείς γίνετε Coffee Country. Όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ακούσουμε. Φωτογραφία πρώτα. Ναι, πρώτα φωτογραφία. Κάτσε να πάμε παρέα γιατί έτσι να... Εδώ, αν θέλετε εδώ που έχουμε τα σημάδια μας, γιατί έχουμε τον καλό φωτισμό, ξέρετε. Έχουμε το φωτισμό εδώ. Μπορούμε να σας ακούσουμε τώρα. Να μας πείτε λίγο για το μυστικό της επιτυχίας. Έχετε κυριεύσει όλη την Ελλάδα σας. Τέλεια. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, πραγματικά. Ανήκω στην οικογένεια της Coffee Island από τα Σπάργανα. Ήμασταν λίγα άτομα γύρω από ένα τραπέζι όταν το σκεφτήκαμε. Όταν το franchise δεν είχε όνομα στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι η συνταγή δεν είναι διαφορετική. Δεν είναι κάτι από αυτό που είπαν και οι υπόλοιποι επαγγελματίες στον χώρο. Θα σας πω ότι είναι η αγάπη, είναι το μεράκι και ότι για μας στην Coffee Island ο καφές απλά είναι αποτέλεσμα. Ασχοληθήκαμε με τον καφέ, το αγαπάμε και φτάσαμε σήμερα με 500 καταστήματα σε 6 χώρες και ανοίγουμε και άλλες περισσότερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια της Coffee Island για την εμπιστοσύνη. Είμαστε ένας χώρος ο οποίος δίνει ευκαιρία. Σας το λέω εγώ, είμαι από τους νέους του οργανισμού και είχα όλο τον χώρο μπροστά να δοκιμάσω, να κάνω λάθη και να πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως λέμε, διάλειμμα για τοποθέτηση προϊόντος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Δάφνη Βαλέντε,
η οποία είναι απόψε haute couture sponsoras μας, χορηγός. Το φόρεμα που φοράω και το φόρεμα που φοράει η κυρία Δέσποινα Τραβλού, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ντύθηκα σπίτι μου, το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν. Operations Manager of the Year 2022. Θέλω να προσκαλέσω ως απονεμητή τον συνάδελφό μου, Νίκο Φιλιππίδη, σύμβουλο έκδοσης του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εγώ θα πω τον φίλο μου τον Νίκο Φιλιππίδη. Το φίλο σου εσύ. Ο οποίος θα ήθελε τώρα να βλέπει τον ημιτελικό, αλλά δεν τον αφήνουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές. Συγχαρητήρια για τη βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους γονείς μου. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου που βρίσκεται κάτω και μας παρακολουθεί. Όχι μόνο κάτω, και εδώ είναι, δίπλα σου. Δεν με βραβεύσετε εμένα. Όχι, δεν θα δώσω βραβείο. Εγώ θα δώσω βραβείο. Δεν το ξανακάνει ζωή. Εδώ είναι ο φάκελος. Ναι, ναι. Έχουμε ένα φιναλίστ. Σας παίρνει παρακαλώ. Βλέπεις καλά. Μισό λεπτό. Operation Manager of 2022, Δήμητρα Βουλγαρίδου. Θερμό χειροκρότημα. Η Dr. Δήμητρα Βουλγαρίδου, δεν μου κρατάτε λίγο τι θα πούμε. Βέβαια. Το πήρατε έτσι άγρια. Λοιπόν. Έλα να έρθω εγώ κοντά σου που τα έχεις όλα εδώ. Ναι, τα έχουμε όλα. Είναι expert στα οικονομικά και ηγείται με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα του Operations Department της BMW Financial Services. Εστιάζει στους ανθρώπους, στους καλούς συνεργάτες της και κατόρθωσε να δημιουργήσει μια ομάδα με υψηλή απόδοση με στήριγμά της, τις αρχές της, εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Θα αφήσω τον Φιλιππίδη μόνο του, νομίζατε. Να ακούσουμε και από εσάς δύο λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη διάκριση. Είναι μεγάλη τιμή. Να πω φυσικά ότι το βραβείο αυτό δεν ανήκει μόνο σε μένα, αλλά και σε ολόκληρη την εταιρεία, την BMW Financial Services, που με την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να πράξουν, μας ενδυναμώνει, μας υποστηρίζει και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, να παίρνουμε αποφάσεις και να έχουμε αρμοδιότητες έτσι ώστε να πηγαίνουμε μπροστά. Και φυσικά πολλά πολλά ευχαριστώ στην ομάδα μου, σε κάθε ένα από τα παιδιά που το Operational Excellence είναι για αυτούς πλέον προσωπική τους υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, αλλά όταν ζητάω έκπτωση από την BMW, τίποτα. Μάλλον είναι επί εξαιτίας σας. Λοιπόν, τώρα, Ειρήνη. Εμείς ευχαριστούμε. Η ώρα είναι 9:30. Είναι 9:30. Και πάρα πολλοί εδώ φίλοι, ναι, αναρωτιόνται τι γίνεται με τον ημιτελικό. Έχουμε Αργεντινή Κροατία. Πώς πάει. Τι γίνεται, για πες μας δηλαδή. Έχουμε αποτελέσματα. Δεν ξέρω, κάτι εδώ θα καταλάβουμε πώς κινείται το πράγμα εδώ στον ημιτελικό. Βλέπω φαντάζομαι τον κύριο Χατζηδάκη ενημερωμένο. Όχι, όχι, λέει. Κύριε Υπουργέ, ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Τίποτα, να, τίποτα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πείτε αυτά μου είναι σε ποια εκδήλωση έχετε πάει και βλέπετε και ημιτελικό, έτσι. Κάποτε είχα πάει σε ένα γάμο, ήταν τελικός Μουντιάλ, θυμάμαι. Ήταν στο Island. Ναι. Και είχαν βάλει γιγαντοοθόνες. Κανένας δεν έβλεπε την ύφη και το γαμπρό, όλοι βλέπαν τον τελικό. Λοιπόν. Οπότε, επειδή εμείς θέλουμε να δείτε και τις νύφες και τους γαμπρούς, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε, γιατί εντάξει, είναι ωραίος και ο ημιτελικός. 0-0 είναι, άρα στα πέναλτι είναι, θα έχουμε προλάβει. Θα πάνε στα πέναλτι. Να συνεχίσουμε λοιπόν τα βραβεία μας. Commercial Management, New Business Development and Sales Manager of the Year 2022. Έχουμε 1, 2, 3 φιναλίστ. Λοιπόν, θα σας τους αναφέρω, γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους. Είναι η κυρία Ρούλα Μπαχταλιά, είναι διευθύντρια eggender.grow.go της Eurobank. Η κυρία Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου, ιδιοκτήτρια και ιδρύτρια και διευθύντρια Λαβίων Ρόζ Κοσμέτικς, που το έπαιζε με πολύ ωραία γαλλική προφορά, εγώ τα έχω αφήσει πολύ
πίσω τα γαλλικά μου, και ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάχος, Commercial Manager MAPEI Ελλάς ΑΕΒΕ. Ποιος θα δώσει το βραβείο? Το βραβείο θα το δώσει η κυρία Αγγελίνα Μιχαηλίδου, είναι Γενική Διευθύντρια και Partner της Response. Να φωνάξουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε fan club, κυρία Μιχαηλίδου. Καλησπέρα σας. Δίδυ χρημάτων, είπε ο Δημοσθένης. Μισό λεπτάκι να σας φτιάξουμε λίγο τα μικρόφωνα. Και η Response αποφάσισε να στηρίξει την αναβίωση του θεσμού Manager of the Year, ειδικά στο κομμάτι του πλούτου, της ευμάρειας, να το πούμε έτσι. Χρειάζονται χρήματα για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε τέτοιες τελετές και να δίνουμε αξία σε όλες τις λειτουργίες. Χαρά μου ιδιαίτερη, λοιπόν, η βράβευση του Εμπορικού Διευθυντή New Business Development και Sales Manager. Ακόμα μεγαλύτερη θετική έκπληξη ότι και δύο κυρίες συμμετέχουν στους φιναλίστ, που οι κυρίες συνήθως είναι μακριά από τα εμπορικά θέματα. Συγχαρητήρια, φίλες, όποια και να είναι η εξέλιξη. Για να δούμε, λοιπόν, ποιος είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Λοιπόν, νικητής Commercial Management, New Business Development and Sales, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάχος. Ανυπομονώ να τον γνωρίσω. Να πούμε ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάχος, το εμπορικό τμήμα της ΜΑΠΕΛΑΣ, στο οποίο ηγείται από το Φεβρουάριο του 2020, έχει πετύχει τα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα στις πωλήσεις δομικών υλικών. Καταγράφουμε 2-3 νούμερα. Αύξηση πωλήσεων κατά 31% το 2022 σε σχέση με το 2021 και συνολικά κατά 88% την τελευταία πενταετία. Έχει όμως και πολύ σημαντική αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Έχει διπλασιάσει ουσιαστικά τις εξαγωγές στο διάστημα των τελευταίων 2 ετών. Να τον βραβεύσουμε και να μας πει και ο ίδιος περισσότερα. Είναι εδώ ο νικητής μας. Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Βάλτε και εσείς από εδώ. Ελάτε να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία σας. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια της ΜΑΠΕΙ Ελλάς που με επέλεξε πριν 3 χρόνια για αυτή τη σημαντική θέση και έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και ιδιαίτερα τον κύριο Παπαγιαννάκη, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Το βραβείο το αφιερώνω σε όλη την ομάδα μου που είναι εδώ, το τμήμα πωλήσεων, το Customer Sales Services και τους υπόλοιπους που λείπουν. Πραγματικά η ΜΑΠΕΙ Ελλάς τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια αξιοσημείωτη πορεία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε τόσο σε προσωπικό ανθρώπινο όσο και σε υποδομές και αισιοδοξούμε και έχουμε βάλει σχέδιο τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είμαστε η νούμερο 1 εταιρεία στο αδομικά υλικά στην Ελλάδα, όπως είμαστε και παγκόσμια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Από εκεί, αν θέλετε να αποχωρήσετε. Ένα πολύ επίκαιρο βραβείο, ESG, Environmental, Social and Governance Manager of the Year 2022. Δύο κυρίες είναι οι φιναλίστ, ισοψηφίσασες ή όχι, θα το δούμε σε λίγο. Έλενα Αθουσάκη, επικεφαλής ESG, Sustainability and Climate Change του ομίλου Motor Oil. Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Χελμέπα. Παρακαλώ πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών, καθηγητής πολιτικής, περιβαλλοντικής και αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Southern California. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Καλησπέρα σας. Είναι και πρόεδρος μου, κύριος Συνολάκης. Είδα την εισαγωγή που ήταν δεινόσαυρη και ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι επιστήμονες και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και όσον αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι ότι όλοι υπάρχουμε σε αυτό το δωμάτιο γιατί δεν υπάρχουν δεινόσαυροι.
Οι δεινόσαυροι εξαφανιστήκανε σε μία μεγάλη. Ούτε στην πολιτική γύρισαν όλα. Ακριβώς αυτό, εκεί πέρα το πήγαμε. Μου πήρατε το punchline. Μου το πήρατε. Έβαλα τον κόλλο μου στο βαλομέσι τώρα. Ακριβώς έτσι. Αν είχαν μείνει οι δεινόσαυροι και δεν είχαν εξαφανιστεί με το μεγάλο μετεωρίτη που έπεσε στο Τσίξουλου πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, δεν θα υπήρχαμε εμείς γιατί θα μας είχαν φάει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην πολιτική αλλά και στο management. Αν υπάρχουν δεινόσαυροι, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Και ακριβώς ο σκοπός του καλού management, και ειδικά στα ESGs, και ειδικά όσον αφορά οτιδήποτε θέμα με το climate change, έχει να κάνει να σκοτώσει κανείς τους δεινόσαυρους. Για να δούμε λοιπόν τις δύο υποψήφιες που με τους δικούς τους τρόπους έχουν σκοτώσει τους δεινόσαυρους. Λοιπόν, και η ESG, Environmental and Social Governance, Manager of the Year, η Ελένα Αθουσάκη. Μπράβο. Η Ελένα ηγείται του τμήματος ESG για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή του ομίλου Motor Oil. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε στρατηγικές απανθρακοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας και των θαλάσσιων μεταφορών. Στη διάρκεια της καριέρας της, η Έλενα ίδρυσε και συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, ενώ κατήχε θέσεις παγκοσμίως ηγετικές ως σύμβουλος και ως στέλεχος της βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Έλα με τον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ακούσουμε. Πω πως συγκινήθηκα. Μ' αρέσει που βλέπουμε ένα δάκρυ. Πάρα πολύ για αυτή τη διάκριση. Η διάκριση για όλα τα στελέχη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διάκριση όμως για τον τομέα το δικό μας, που είναι το ESG, το περιβάλλον, η κοινωνία και η εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι ακόμα περισσότερη σημαντική αυτή η διάκριση. Γιατί τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά κριτήρια μέσα στη λειτουργία μιας εταιρείας. Προσπαθούμε να εντάξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στη στρατηγική της εταιρείας. Και ορισμένες φορές το κάνουμε ακόμα και αν χρειάζεται να αλλάξουμε την ίδια την κουλτούρα της εταιρείας. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση της Motor Oil, γιατί με έχει εμπιστευτεί αυτά τα χρόνια σε αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τους συναδέλφους μου, τους Sustainability Ambassadors, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα από όλα αυτά τα σχέδια στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, τον γιο μου, τις αδελφές μου, γιατί μας έχουν στηρίξει τόσο πολύ αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο, στο να αφήσω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το βραβείο στις επόμενες γενιές και με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα βραβεία στη ζωή μας. Δημήτρη μου, σ' αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γιος σας μας συγκίνησε πάρα πολύ. Μας συγκινήσατε και εμάς, συγκινηθήκατε και ίδια. Πάρα πολύ μας συγκίνησε ο γιος σας, πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε. Τελικά εσείς οι μάναζερ έχετε καρδιά, ε. Λοιπόν, πάμε στο 18ο βραβείο. Έχουν μείνει 4 νικητές, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, έτσι. Digital Transformation Manager of the Year 2022. Έχουμε 3 νικητές, αλλά προσέξτε εδώ τι έχει προκύψει. Έχουμε 2 που θα πάρουν το βραβείο γιατί έχουμε ισοβαθμία. Άρα θα ακούσετε 3 φιναλίστ
Οι δύο από τους τρεις θα έρθουν εδώ για να παραλάβουν βραβείο. Πάμε να σας να ακούσουμε τους φιναλίστ. Σπύρος Καράμπαμπας, Business Development Manager της Sitec. Δημήτρης Κοντίνος, CTO της Inform Group και CEO της Cloudfin. Στέλιος Πανάρετος, IT Retail Manager Motorola Ελλάς, δηληστήρα Κορίνθου ΑΕ. Ποιος θα δώσει το βραβείο? Κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Κάντε, κύριε γενικά. Καλά είστε. Καλά εσείς πώς είστε. Λοιπόν, να παραλάβετε το φάκελο. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που έχουμε αυτή την πρωτοτυπία σήμερα να έχουμε δύο νικητές με τρεις φιναλίστ. Πολύ ωραία. Καταρχάς, καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όλους τους φιναλίστ και τους νικητές σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι στην αρμοδιότητά του έχει και το να δίνει και να στηρίζει και να χρηματοδοτεί ταινίες και σειρές που όλοι βλέπουμε στην τηλεόραση και στο σινεμά. Άρα θα προσπαθήσω να κάνω όσο το δυνατόν πιο οσκαρική βράβευση αυτή τη στιγμή. Οπότε. Για να δούμε ποιος είναι. Και θα είναι οι νικητές, γιατί θα έχουμε δύο. Το βραβείο του Digital Transformation Manager για το 2022 το παίρνουν οι κύριοι Σπύρος Καράμπαμπας και Στέλιος Πανάρετος. Συγχαρητήρια. Σπύρος Καράμπαμπας, η Sitec ως επικεφαλής ανάπτυξης εταιρείας δημιούργησε μια ομάδα με ισχυρούς δεσμούς και άριστο κλίμα συνεργασίας, διερευνώντας το πεδίο της κυβερνοασφάλειας. Στέλιος Πανάρετος, IT Retail Manager στη Motor Oil, δηληστήρα Κορίνθου με πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Νομίζω οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Έρθουμε κοντά σας. Να ακούσουμε και δύο λόγια από τους νικητές. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καράμπαμπα από την Sitec και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Πανάρετος. Μία διόρθωση μόνο, πλέον στην Cloudfin. Στη Sitec όμως που είναι μια μικρή εταιρεία που είναι στο ΙΤΕ της Κρήτης, που ήταν η οικογένεια και παραμένει η οικογένεια, το έχουν πει πολλοί, ήταν βασικό στατικό. Είναι χαρά που το βραβείο το παίρνω από τα χέρια του κύριου Χριστόπουλου, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια εργαστήκαμε σκληρά για να φτιάξουμε τεχνολογίες όπως αυτές του PLF. Όσοι ταξιδεύατε εν μέσω COVID, την έχετε χρησιμοποιήσει και σας έχουμε κουράσει πολύ μετά να τη συμπληρώνετε. Το EUDCC, το γνωστό πιστοποιητικό, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και ούτω καθεξής. Πολλές ώρες δουλειάς, νύχτα, μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω πολύ και τη γυναίκα μου που έβαλε πλάτη για να μπορέσω να το κάνω όλο αυτό. Οπότε εκείνη δεν δούλευε, δούλευα εγώ. Αυτά από μένα. Ας κάνατε διαφορετικά να μην ευχαριστούσατε τη γυναίκα σου. Ας ακούσουμε όμως και τον κύριο Πανάρετο. Να πάρετε το βραβείο στη σύζυγο τώρα. Βέβαια, τι. Καλησπέρα σε όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικά μεγάλη αυτή η τιμή. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε. Άρτια οφείλετε σε όλους εσάς όμως. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε αυτό τον θεσμό ζωντανό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, την τεράστια οικογένεια της Motor Oil, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε στον τομέα του Digital Transformation. Ελπίζουμε με επιτυχία, πάντα δίπλα στον πελάτη, πάντα δουλεύοντας για τον πελάτη και κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε, τόσο οι ίδιοι όσο και οι ομάδες μας, που πρέπει πάντα να τους θεωρούμε ότι είναι μια τεράστια οικογένεια με την οποία ζούμε πάντα μαζί.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στη σύζυγό μου και στην οικογένειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε. Από εκεί αν θέλετε. Κάτι... Για καλό σκοπό που λέμε εμείς. Σάντρα Ζαφυρακοπούλου. Δήμητρα Καλαντώνη. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, Σάντρα. Έχετε εδώ το σας λόγο. Σας αφήνουμε εδώ. Ελπίζω σήμερα εμείς να μην σας κόψουμε την όρεξη, για λίγο όμως, αλλά υπάρχει και θετική πλευρά πάντα. Σάντρα μου, Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρά μου. Πώς από εδώ σήμερα? Δεν ξέρω, μάλλον είπα να θυμηθώ λίγο τα παλιά. Εγώ εκπροσωπώ σήμερα την εξέλιξη ζωής. Δεν ξέρω αν ξέρεις, αν θυμάσαι. Φυσικά και θυμάμαι και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Όταν μου είχες μοιραστεί μαζί μου το όραμά σου για έναν οργανισμό από ιδρυματοποίηση και υποστήριξη παιδιών που μένουν σε δομές παιδικής προστασίας, τόσο κατά την εφηβεία, όσο και κατά τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής. Το όραμά σας για αυτονόμηση των παιδιών αυτών είναι πραγματικά κάτι που κάνει την κοινωνία καλύτερη. Συγχαρητήρια και αξίζει στήριξη. Σε ευχαριστώ, Σάντρα μου. Να είσαι καλά. Και εσύ σίγουρα και το δικό σας έργο είναι κάτι ανάλογο και πολύ σημαντικό και κάτι που λείπει και πρέπει όλοι να στηρίζουμε. Φαντάζομαι και εσύ εδώ σήμερα είσαι εκπροσωπώντας το «Κάνε μια ευχή». Πραγματικά σε θαυμάζω πάντα για το πόσα όμορφα πράγματα κάνετε και το κάτι πάρα πολύ δύσκολο, στην πιο δύσκολη στιγμή ίσως ενός παιδιού, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δύσκολο και δίπλα και από την οικογένειά του. Ας ξανασυστηθούμε, ελπίζω με λίγο ησυχία περισσότερη. Την αξίζουν όλοι όσοι είναι εδώ, και εσείς και οι συνδετημόνες σας. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω έτσι ένα λεπτό θα κρατήσει η επεξήγηση του σκοπού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξανασυστηθούμε λοιπόν. Ευχή εδώ. Εξέλιξη ζωής εδώ. Σίγουρα θα αναρωτιούνται όλοι τι κάνουμε εμείς εδώ, πέρα από το ότι εκτιμούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές βέβαια. Να πούμε λοιπόν πως έχουμε ένα κοινό εμείς οι δύο. Έχουμε μάλλον δύο ζωές. Την πριν και τη μετά. Όπως τα λες. Πριν λοιπόν, πριν να ιδρύσω την εξέλιξη ζωής, δεν ήξερα σε βάθος τις ανάγκες των παιδιών που οι συνθήκες της ζωής, δυστυχώς, τα ανάγκασαν να ζουν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας. Δεν ήξερα πόσα παιδιά και οικογένειες βιώνουν έντονα ένα κοινωνικό, οικονομικό αποκλεισμό και ακόμα χειρότερο παραμέληση, κακοποίηση, εγκατάλειψη και ένα σωρό άλλα σοβαρά ζητήματα. Είχα απλά μια ιδέα, αλλά μπαίνοντας μέσα σε αυτό, ζώντας μαζί, μαθαίνοντας μέσα από τις ανάγκες και τις άσχημες αυτές τις καταστάσεις, είδα πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για την ενδυνάμωση όλων αυτών των παιδιών και δυστυχώς είναι κάτι που ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει. Και για μένα, ξέρεις καλά πως κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ήθελα απλά να αλλάξω τη ζωή μου πριν 9 χρόνια και αναζητούσα απεγνωσμένα λίγο μεγαλύτερη ουσία. Και έτσι, τυχαία, συνάντησα νεράιδες και εξωτικά που πραγματοποιούν την πιο βαθιά επιθυμία παιδιών 3 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Και τα κατάφερες όμως, τα κατάφερες εξαιρετικά, εσύ και όλη η ομάδα σας. Αλλά μήπως να πούμε λίγο εδώ στο κοινό μας, να πούμε πόσο μας βοήθησε πάρα πολύ το πριν, το πιο τεχνοκρατικό, στην υλοποίηση του μετά μας και στους δύο οργανισμούς, τόσο στο «Κάνε μια ευχή» όσο και στην εξέλιξη ζωής. Να πούμε πως οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τεχνοκράτες. Έχουν? Φυσικά. Χωρίς επαγγελματικό management δεν μπορεί να αναπτυχθεί οποιοδήποτε οργανισμός. Απλά χρειάζεται μία μίξη, ένα συνδυασμός επαγγελματισμού και εθελοντισμού. Να, χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες που έχουν λάβει μια συνειδητοποιημένη απόφαση να ασχοληθούν και να... Να αφιερωθεί. Σωστά, και αυτή να αφιερωθεί είναι η λέξη, κάποιος. Αυτό θες να πεις. Αυτό ακριβώς, έτσι είναι. Συμφωνώ κι εγώ. Ένας υπεύθυνος marketing, ένας υπεύθυνος HR, operational, έχει μεν μια παρόμοια
περιγραφή θέσης εργασίας, ακολουθεί παρόμοιες όμως διαδικασίες, έχει ή πρέπει να έχει στόχους, να και έχει... Το πιο σημαντικό είναι ότι αναφέρεται σε μια διοίκηση η οποία αποτελείται ή πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές. Πόσο μαγικό είναι αυτό. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, πως με την παρουσία μας εδώ έχουμε και έναν άλλο σκοπό. Σωστά. Τη σύνδεση όλων όσων υπηρετούν θέσεις κερδοσκοπικών εταιριών. Αν δεν ήσασταν όλοι εσείς, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Ο καθένας σας είναι ένας δυνητικός εθελοντής και υποστηρικτής δωρητής. Τόσο ατομικά, όσο και ως εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία εργάζεστε. Σας ευχαριστούμε. Κορίτσια, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. CSR. Για καλό σκοπό ήταν αυτό. Πριν λοιπόν, απονείμουμε το βραβείο CSR, να πούμε ότι έξω υπάρχουν εθελοντές της εξέλιξης ζωής και του Make-A-Ways που μπορούν να λάβουν, εντάξει, και τις δωρεές σας δεν είμαστε υπεράνω σήμερα, κανένα λεπτό της ημέρας δεν είμαστε υπεράνω, αλλά κυρίως μπορούν να λάβουν το ενδιαφέρον σας για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Και επίσης στη τσάντα που θα βρουν όλοι προσκεκλημένοι σήμερα, υπάρχει και ένα έντυπο της εξέλιξης ζωής για περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για καλό σκοπό είναι όλο αυτό και γι' αυτό και εμείς το υποστηρίζουμε σαν εκδήλωση. CSR, Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2022. Λοιπόν, finalist, ο κύριος Γιάννης Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και Αηφόρου Ανάπτυξης στη γέφυρα ΑΕ. Ο κύριος Γιάννης Φρέρης. Ένα θερμό χειροκρότημα. Αλεξία Μαχέρα, Sustainability Manager στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μαρία Αλεξίου, πρόεδρο ΔΣ CSR Ελλάς, μέλος ΔΣ CSR Europe, μέλος ΔΣ United Nations Global Compact Network Ελλάς και σύμβουλος διοίκησης σε θέματα CSR του ομίλου Titan. Κυρία Αλεξίου, ως απονεμήτρια, ελάτε κοντά μας. Υπάρχει suspense και στην απονεμήτρια. Θα έρθετε εσείς, κυρία Τραυλού. Α, μάλιστα. Α, έχουμε τα κορίτσια μας να δώσουν το βράδυ. Α, ωραία. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Άρα, να ακούσουμε... Γι' αυτό μείνατε. Ναι, αυτό ναι, καταλάβαμε. Χαρά. Ωραία, ωραία. Σας ζητώ συγγνώμη. Ελάτε. Ελάτε λοιπόν εδώ. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε εδώ, γιατί παρακαλώ. Είμαστε όλοι εδώ, μια παρέα. Μάλιστα. Πες εσύ το μικρό. Η κυρία λοιπόν Αλεξία Μαχέρα. Αλεξία Μαχέρα. Τα τελευταία 6 χρόνια υπεύθυνη επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Εδώ λέει η κυρία Μαχέρα στο Βασιλόπουλο. Μάθαμε το τι σημαίνει μαζί. Προσπάθησα και προσπαθώ να λύνω προβλήματα και θέματα που αφορούν τις ζωές των ανθρώπων και την κοινωνία. Αλεξία Μαχέρα. Εδώ ένα είναι, θερμό χειροκρότημα. Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς. Συγχαρητήρια. Σαν κυρία Μαχέρα, έχετε το λόγο. Μπορώ να το κρατήσω για σας. Ευχαριστώ πολύ την Κρητική Επιτροπή. Με τιμάται ιδιαίτερα
Θα ήθελα να μοιραστώ όμως το βραβείο και με τον Γιάννη, γιατί είμαστε συνοδοιπόροι τόσα χρόνια στο κομμάτι του CSR και αυτό το βραβείο του αξίζει όσο και σε μένα. Δυστυχώς δεν είναι 6 χρόνια, είναι 16 χρόνια στην Αλφαβήτα. Είμαι παλιά καραβάνα. Είναι μια πολύ ωραία θέση manager, γιατί αν και διακριτική θέση, μπορείς να κάνεις πολλά με το έργο σου και να προσφέρεις πολλά στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Άρα νομίζω ότι είναι μια διακριτική αλλά αγαπητή θέση. Ευχαριστώ πολύ και την ομάδα, μικρή και μεγάλη που έχουμε στον Αλφαβήτα και όλα αυτά τα χρόνια που μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα στο επόμενο βραβείο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. 3-4 βραβεία έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τον πολύ, τον πολύ μεγάλο βραβείο. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Legal Manager of the Year 2022. Έχουμε 4 φιναλίστ. Για να τους δω, για να σας τους αναφέρω. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Δέσποινα Δοξάκη, Chief Legal Counsel. Είναι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το HFSF. Η κυρία Βασιλική Γάλλου, Legal Affairs and Compliance Executive Director, όμιλος Sunlight. Η κυρία Σοφία Μιχελάκη, επικεφαλής του νομικού τμήματος και του τμήματος εταιρικής διακυβέρνησης ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Και τέλος, Αντιγόνη, 4 γυναίκες έχουμε. Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, General Counsel Southeast Europe 3M. Θα ζητήσω από την κυρία Πέννη Κοντογιώργου, νομική εμπειρογνώμων για θέματα ηλεκτρονικού επιχειρήν και ICT, τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών, και partner της νομικής εταιρείας Ζούλοβιτς Κοντογιώργου Law Firm, να μας δώσετε το βραβείο. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, έχουμε 4 γυναίκες υποψήφιες. Εμείς οι δικηγόροι και μία πέντε. Την ρετσινιά ότι για κάθε λύση έχουμε ένα πρόβλημα. Οι συνάδελφοι εδώ αποδείξανε ότι με τον νόμο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τον νόμο ως ένα εργαλείο του business excellence. Η legal manager of the year είναι η Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου. Χαρητήρια. Λοιπόν, η κυρία Παπαγγελοπούλου που θα είναι σε λίγο μαζί μας, τι αναφέρει, λέει, υπάρχει ένας τρίτος, λέει, τομέας πέρα από τα νομικά καθήκοντα, το οποίο, λέει, απαιτεί από το δικηγόρο να αποκτήσει επιχειρηματικό πνεύμα, να κατανοήσει, να προβλέψει και να επηρεάσει την επιχειρηματική στρατηγική, να αναπτύξει αυτό που λέμε συναισθηματική νοημοσύνη. Μη πω άλλα εγώ, να τη βραβεύσουμε τη γυναίκα και να ακούσουμε και δύο λόγια για την επιτυχία της. Καλώς ορίσατε. Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, προσέξτε. Είναι και φίλες μου. Για να σας... Όχι, δεν θέλουμε να μας το δώσετε. Θα το πήρατε και θα πάρετε μαζί και το... Έτσι. Φωτογραφία. Ναι, πρέπει να με το βραβείο. Δεν το θέλετε, αλλά εγώ σας το φέρνω. Και τον πάπυρο εδώ. Όλα μαζί. Να βγάλουν πρώτα οι κυρίες μόνες τους. Είναι η λεγόμενη γυναική ενδυνάμωση. Κάτι μου λέει ότι γνωρίζονται. Να φωτογραφηθούμε μαζί. Και μια δικιά μας έτσι αμνηστική να έχουμε. Για να σας ακούσουμε, να μας πείτε πράγματα που δεν ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου είπανε ότι όταν παίρνεις ένα βραβείο πρέπει να πεις ένα αστείο, όπως τα Όσκαρ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο συγκινημένη που δεν θέλω να πω αστείο τώρα. Θέλω απλά να πω ότι νιώθω μεγάλη συγκίνηση και χαρά, επειδή πάνω από 25 χρόνια δικηγορίας δουλεύω με το στομάχι και την καρδιά. Οπότε όταν αναγνωρίζετε, ναι, νιώθω ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Δεν είναι όλα εύκολα και ρόδινα, βεβαίως. Υπάρχουν ατελείωτες ώρες εργασίας, με κόπο, με δυσκολίες, αλλά το κάνω με πάθος, με ιδεαλισμό. Προσπαθώ να...
βρίσκω καινοτόμες λύσεις και ελπίζω και οι νεότερες γενιές να βλέπουν ότι έχουμε μια πολύ σταθερή και σωστή βάση που είναι οι νομικές επιστήμες και να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα, να κάνουμε αυτό το καταπληκτικό επάγγελμα πιο καινοτόμο, πιο χρήσιμο, πιο επίκαιρο και με μια πιο ισχυρή θέση στο τραπέζι λήψης αποφάσεων. Βέβαια, θέλω επίσης να πω τελειώνοντας ότι όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά αν δεν είχα βρει μια δεύτερη οικογένεια στην 3ΜΗ. Σας αγαπώ. Οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, σήμερα ήταν η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 3ΜΗ. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ όλοι μαζί μου για να με στηρίξουν. Οπότε αυτό το βραβείο είναι εταιρικό, ομαδικό και θα το βάλω στα καινούργια μας γραφεία, στο Μαρούσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Από εκεί μπορείτε να πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλά και μαζί να φεύγατε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Art and Creative Manager of the Year 2022. Κορυφαία finalist, η Κατερίνα Μπεκύρου. Απονεμήτρια η Μαριάννα Καλμπαρι, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Καλώς ορίσατε, κυρία Καλμπαρι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ χαίρομαι που εκπροσωπώ το χώρο της τέχνης σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο σας, μπράβο για τη διοργάνωση και μπράβο για το θεσμό. Το πιο σημαντικό απ' όλα, να βραβεύουμε και να διακρίνουμε αυτούς που το αξίζουν. Η τέχνη που εκπροσωπώ, έχω τη χαρά να εκπροσωπώ σήμερα εδώ, έχει πάντα ανάγκη το management και το management έχει ανάγκη την τέχνη. Μην το ξεχνάμε. Και τα δύο χρειάζονται αφοσίωση, πίστη, όραμα και δουλειά, δουλειά, δουλειά. Art Direction, λοιπόν. Art and Creative, Κατερίνα Μπεκύρου. Η Κατερίνα Μπεκύρου, Creative Director της Cambo, είναι πολυβραβευμένη δημιουργική διευθύντρια. Με απλά λόγια, είναι ο άνθρωπος πίσω από τις ιδέες που απογειώνουν μια μάρκα, ένα προϊόν, το επικοινωνούν, το διαφημίζουν με το σωστό τρόπο και βοηθούν στις πωλήσεις τους. Είναι ο άνθρωπος κλειδί. Όταν διάβασα τα λίγα λόγια από το βιογραφικό της, από εκείνα που γράφουν οι διαφημιστές, εγώ συγκράτησα μόνο το εξής. Ότι η αριστούχος της δημιουργικότητας μεγάλωσε κοντά στη φύση και συνομιλούσε με τα υπέροχα πλάσματα που βρίσκει κανείς μακριά από την πόλη. Καλητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσα σε τόσο σημαντικούς ανθρώπους. Έχω τρακ, εντάξει. Δεν πειράζει. Και εμείς έχουμε, και εμείς. Πιστέψτε μας. Νομίζω ότι εκπροσωπώ τη μικρότερη εταιρεία εδώ απόψε, την Cambo. Σκεφτείτε ότι πριν την πανδημία ήμασταν μόνο 10 άτομα και τώρα μετράμε γύρω στα 25 άτομα. Φανταστείτε, που αυτό είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, πιστέψτε με. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, γιατί είναι η ομάδα που με έχει φέρει εδώ σε αυτή τη θέση απόψε. Και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση, τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, τον κύριο Κρυτοναρούντο, ο οποίος με την εμπιστοσύνη του, την έμπνευσή του, με έκανε συνοδοιπόρο του σε αυτό το όραμα. Και είμαι τώρα εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ όλους και συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές. Ευχαριστώ. Δεν μου είπατε πού μεγαλώσατε. Πού μεγαλώσατε, στη αυτά, φύση. Πού τα βρήκατε αυτά. Τα βρήκα εγώ, τα βρήκα. Άμα είσαι ρεπόρτερ, τα βρίσκεις. Ναι, μεγάλωσα σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Ισχύει. Ορίστε. Τέλεια, α, τέλεια. Είμαστε Αρκάδες, λοιπόν, και οι δύο. Ναι. Την Αρκάδια έγκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο βραβείο της βραδιάς και μετά έχουμε το κορυφαίο,
Humanitarian Manager of the Year 2022. Εδώ, όπως και σε κάποια άλλα βραβεία, έχουμε έναν φιναλίστ, που σημαίνει ότι είναι ανάμεσά μας, δεν το γνωρίζει, γιατί μπορεί να πίστευε ότι υπάρχουν και άλλοι φιναλίστ. Θα καλέσω τον απονεμητή, την κυρία Ειρήνη Βενιάμι Μάγκου, αντιπρόεδρος της ICC Woman Ελλάς, Principal BeWise, για να ανοίξει το φάκελο και να μάθουμε και εμείς ποιος είναι ο νικητής. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να συγχαρώ με τη σειρά μου για την εξαιρετική διοργάνωση αυτή της βραδιάς. Ένα μεγάλο μπράβο από καρδιάς στη Δέσποινα Τραυλού και φυσικά στους παρουσιαστές μας, Ειρήνη και Ντίνο. Without further ado, νικητής του βραβείου Humanitarian Manager of the Year 2022 is... Dr. Konstantinos Karachalios. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Καραχάλιος, ο Dr. Konstantinos Karachalios, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει ο λαός ως απλή θνητή. Μας φαίνονται άπιαστα, αφού ο τομέας του είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθώ, λέει ο ίδιος, να δώσω πρακτικές απαντήσεις στην ερώτηση ποια είναι σήμερα η διζητικότητα του ελληνικού πνεύματος στον σύγχρονο κόσμο. Ερώτημα θέλουμε και την απάντηση από τον μεγάλο νικητή. Τι κάνετε, κύριε Καραχάλιο? Ξανασυναντιόμαστε μετά από καιρό, όπως θυμάστε. Και εγώ, πολύ. Και εγώ. Είναι όντως εξαιρετικός. Και άμα σας μιλήσει και λίγο για το βιογραφικό του. Σας εκεί να σας δώσει, κυρία. Ελάτε εδώ να φωτογραφηθείτε. Να σας βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Πηγαίνετε λίγο πιο αριστερά. Εδώ. Μια χαρά είστε. Σωστά τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να πείτε λίγο από αυτά που γνωρίζω και δεν γνωρίζουν οι φίλοι μας, λίγο από το βιογραφικό σας και πώς βρίσκεστε σήμερα εδώ. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Τον ήχο, παιδιά, τον ήχο, γιατί δεν ακούγεται ο άνθρωπος. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Και θέλω να σας δώσω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πρώτα απ' όλα, είμαι ένας Έλληνας, ο οποίος επελέγει από ένα οργανισμό που έχει μια μεγάλη ακτινοβολία παγκόσμια, σαν διοικητής του. Εντελώς αξιοκρατικά, δεν με ξέρανε. Και αυτό είναι και η δύναμη που έχει η Αμερική. Για πείτε μας πόσα μέλη έχει αυτός ο οργανισμός που είστε επικεφαλής. Είμαστε η παγκόσμια δημοκρατία των τεχνικών και επιστημονικών ανθρώπων, δηλαδή. Όπως υπάρχει το τεχνικό επιμελητήριο στην Ελλάδα, εμείς είμαστε το παγκόσμιο. Αυτοδιοικούμενοι, δεν εξαρτώμαστε οικονομικά από κανένα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, κατασκευή. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε, κάνουμε βιομηχανικά στάνταρ. Παραδείγματος χάρη το Ethernet, το Wi-Fi, τα κάνουμε εμείς, τις προδιαγραφές. Δηλαδή έχουμε μια τεράστια επίδραση. Αλλά πέρα από αυτό, διαμορφώνουμε τις συνειδήσεις εκατομμυρίων επιστημόνων και τεχνικών. Είναι αυτό που λέει το imaginary, το φαντασιακό, που λέει ο δικός μας ο φιλόσοφος ο Καστοριάδης. Εμένα αυτό που με τράβηξε ήταν ακριβώς αυτό. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καινούριο φαντασιακό των τεχνοεπιστημόνων που να βάλει τον άνθρωπο στο κέντρο. Θα μου πείτε, δεν είναι? Όχι πάντα. Και τι σημαίνει αυτό? Έτσι, ένα παράδειγμα θα σας πω. Δεν είμαστε αθώοι. Όλοι έχετε παιδιά. Και εγώ. Ξέρετε πόσο προηγουμένως αυτός η κυρία πήρε το βραβείο, το πήρε γιατί είχε μια παιδική ηλικία. Έζησε στη φύση. Μπορείτε να ξεκολλήσετε τα παιδιά σας από τις οθόνες των υπολογιστών για να δουν τη φύση. Και ποιοι είναι αυτοί που οδηγούν τα παιδιά εκεί? Εμείς είμαστε. Δεν έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Και τι μπορούμε να κάνουμε για το ανατρέψουμε? Ένα παράδειγμα σας δίνω. Και σας διαβεβαιώ ότι σε 2 με 3 χρόνια από τώρα θα το έχουμε πετύχει. Το πώς, άμα ενδιαφέρεστε, ελάτε να το μιλήσουμε. Έτσι. Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, εκτός των άλλων, από τα καθαρά τεχνοκρατικά. Και κλείνω λέγοντας το τι είναι ελληνικό σε αυτό. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το ελληνικό, μια γραμμή. Και αυτό είναι η αναζήτηση της αλήθειας μέσω της ελευθερίας, γιατί άμα δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορείς να αναζητήσεις την αλήθεια. Και η ελευθερία με την ελληνική έννοια του πάω κάπου, όχι φεύγω από κάπου. Το ελευθερία είναι από το έρχομαι, όχι από το φεύγω. Και η αλήθεια είναι η δύναμη της αντίστασης. Δεν είναι η αλήθεια μας έρχεται από τους προφήτες, είναι αλήθεια. Εναντίον αυτού που σκεπάζει η εξουσία. Δηλαδή, πώς μπορούμε
να προσεγγίσουμε την αλήθεια μέσω της ελευθερίας και του λόγου, όπου ο λόγος είναι ούτε το λίγο ούτε το πολύ, αυτό που πρέπει. Και αυτό είναι καθαρά ελληνικό. Και άμα το εφαρμόζεις, κάποια στιγμή θα έρθει και το πεδίο εφαρμογής που θα αποκτήσει το περισσότερο αποτέλεσμα. Αυτό συνέβη σε μένα και δεν είναι τυχαίο. Σας ευχαριστούμε αυτό πολύ, κύριε Καραχάλιο. Πραγματικά, πολύ μεγάλη τιμή να σας έχουμε σήμερα ανάμεσά μας. Και ευχαριστώ την τιμή που μου κάνετε. Βλέπετε. Και πάλι. Και εμείς χαρήκαμε πολύ. Από εκεί αν θέλετε να κατεβείτε για να... Κάπου εδώ νομίζω, Ειρήνη, φτάνουμε τώρα στο τέλος. Τώρα να αρχίσει από τώρα το suspense. Πάμε μουσική. Για την κορυφαία βράβευση. Κορυφαία βράβευση της βραδιάς. Manager of the Year 2022. Θα ήθελα να προσκαλέσω τους απονεμητές, τον κύριο Δημήτρη Παπανικητόπουλο, πρόεδρο της Linkage, και τον κύριο Άρτεμι Μυρόπουλο, CEO, διευθύνοντα σύμβουλο της Linkage, για την απονομή. Γεια σας. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Να σας συγχαρούμε που συμβάλατε στην απόψινή βραδιά και στην αναβίωση του θεσμού. 2-0. Δεν ξέρω αν προλάβατε να με ακούσετε, είπα 2-0. Το σκορ το είπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο 2 είμαστε. Έχετε το λόγο. Μια ομιλία για να πούμε μετά και ποιοι είναι οι φιναλίστοι. Είναι 5 στον αριθμό. Καλησπέρα. Είμαι ο Αρτέμις Μυρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Linkage. Είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που διδάσκει θέματα ηγεσίας και έχουμε την τιμή να δουλεύουμε με ηγέτες, με managers μεσαίου και ανώτερου επίπεδου. Η βραδιά ξεκίνησε με τον κύριο Μινά Τάνες και με κάποιο παράξενο τρόπο φαίνεται ότι πάει να μαζευτεί και να κλείσει πάλι με τον κύριο Μινά Τάνες. Κύριε Μινά Τάνες, δεν σας έχω συναντήσει ποτέ και ούτε εσείς με έχετε συναντήσει. Θέλετε να σας πω πώς έχετε επηρεάσει τη ζωή μου? Θέλετε να σας το πω? Ενδιαφέρον θα έχει να το μάθουμε κι εμείς. Το 1981 τον Οκτώβριο έγινε ένα λάθος και εγώ είχα πάρει ειδικότητα διερμηνέα αγγλικής στο στρατό στην Κόρινθο, αλλά ο μπαμπάς μου είχε μέσον στις ειδικές δυνάμεις και παρουσιάστηκα στο κέντρο εκπαιδεύσεως ειδικό δυνάμεων και είχα πάθει βέβαια εγκεφαλικό, γιατί τώρα... Ειδικές δυνάμεις, Χριστέ και Παναγία. Τέλος πάντων, το έκανα 2 χρόνια κιόλας. Στις ειδικές δυνάμεις ήμασταν οι άνθρωποι που είχαμε τελειώσει κάποια ανώτερη σχολή, ήμασταν λίγοι. Και ήμασταν κοντά. Και συναντήθηκα και έγινα πολύ καλός φίλος ζωής και ακόμα είμαι με τον Δημήτρη Μέξη. Ο Δημήτρης Μέξης, λοιπόν, λίγα χρόνια πιο μετά, δεν ξέρω το 80, δεν θυμάμαι εκεί εδώ. Πασόκ. Καλό Πασόκ. Το πράσινο, το... Ήρθε το κοντά παθή. Σας. Και εμείς κάναμε παρέα και πίναμε τα ουισκάκια μας με τις γυναίκες μας τότε, αραβωνιαστικές και τα λοιπά, και μου έλεγε με μεγάλο θαυμασμό μαθήματα ηγεσίας από το Μινέ Τάνες. Και εγώ τότε, 26-27 χρονών, ένα χαζό παιδί από εργατική οικογένεια, καθόμουν και άνοιγα το στόμα και άκουγα και μάθαινα ηγεσία από εσάς μέσω αντιπροσώπου. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ρωτάνε καμιά φορά πώς είναι η μοντέρνα ηγεσία. Πες μας τώρα, 2022, πες μας καινούργια συστήματα, καινούργια μοντέλα ηγεσίας, εκεί που πάμε να διδάξουμε με τον Δημήτρη μαθητές. Και το σκέφτομαι, πρέπει να πουλήσουμε κάτι καινούργιο, καμιά τάση κτλ. Δεν μπορώ να βρω καμία διαφορά από ένα ποιοτικό ηγέτη του 2022 με ένα ποιοτικό ηγέτη του 1982 και ίσως και πιο παλιά. Η ποιότητα είναι εκεί και είναι διαχρονική. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι εμείς εδώ πέρα μέσα που βραβευτήκατε, ακόμα περισσότερο εσείς που βραβευτήκατε, επηρεάζετε ζωές ανθρώπων. Δηλαδή αφήνετε σφραγίδα, αφήνετε εντυπώσεις, δίνετε κατεύθυνση και καθορίζετε ενδεχομένως και μοίρες ανθρώπων, που είναι μια πολύ μεγάλη αλλά πολύ ωραία ευθύνη. Λοιπόν, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι αγαπημένοι, είμαι ο Δημήτρης ο Πανικητόπουλος,
εκπαιδεύουμε ηγέτες. Επομένως, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή τη γιορτή που τιμάμε, που χαιρόμαστε, που συγχαιρόμαστε με τους ανθρώπους που βραβευτήκανε. Με τους καλύτερους, με τους καλύτερους στην Ελλάδα, με τους καλύτερους στον επιχειρηματικό ελληνικό γίγνεσθε. Θα ήθελα να πω μία ευχή πριν ανοίξω το φάκελο. Όχι, πριν να πείτε το φάκελο, θα πρέπει να πω ότι είσαι φιναλίστ. Okay. Μην ανοίξετε ακόμα το φάκελο. Okay. Θα ήθελα λοιπόν να πω μία ευχή. Θα ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι που βραβεύτηκαν εδώ, ας είναι παράδειγμα, ας είναι έμπνευση για τους νέους μας. Για τους νέους, τα αγόρια και τα κορίτσια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεχές φυτώριο νέων ηγετών και κυρίως καλών ανθρώπων. Αυτή είναι η ευχή μου και αυτό θα μας διδάξετε όλοι εσείς που πήρετε τα βραβεία σήμερα. Ας πάμε εκεί πέρα πίσω και να δείξουμε και στους άλλους πώς το κάναμε. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας εμπνέετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φιναλίστ. Πέγγι Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης της Google. Κωνσταντίνος Γεράρδος, CEO Plesio Computers. Σταύρος Κωνσταντάς, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕ. Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΡΙΚΡΙ ΑΕ. Ηλίας Ξηρουχάκης, Chief Executive Officer του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και πριν ανοίξετε το φάκελο, θα μου επιτρέψετε εκτός σεναρίου να προτείνω να έρθει και ο κύριος Τάνες μαζί μας επάνω. Ο Manager of the Year του 2002 κοντά μας για να απονείμει το βραβείο μαζί με τον κύριο Παπανικητόπουλο και τον κύριο Μυρόπουλο του Manager of the Year 2022. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα επαναλαμβάνουμε τα ονόματα. Πέγγι Αντωνακάτου από την Google, Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κωνσταντίνος Γεράρδος, CEO, Plesio Computers, Σταύρος Κωνσταντάς, CEO, Εθνική Ασφαλιστική, Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΡΙΚΡΙ ΑΕ, Ηλίας Ξηρουχάκης, Chief Executive Officer, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτοί οι πέντε είναι οι τελικοί, έτσι, υποψήφοι για το μεγάλο βραβείο. Κυρία Τραυλού, ελάτε κι εσείς, σας παρακαλώ. Να ανοίξουμε το φάκελο. Σιγά-σιγά. Ελάτε, κυρία Τραυλού, να είστε κι εσείς εδώ. Μουσική δεν ακούμε. Δεν ακούμε μουσική. Θέλει μουσική. Θέλουμε πιο δυνατά τη μουσική. Ανεβάστε κι άλλο. Το μεγάλο νικητή θα ανακοινώσει. Κύριε Νίκο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι αγαπημένοι, έχουμε την τιμή να απονείμε το βραβείο του μάνατζερ της χρονιάς στον κύριο Παναγιώτη Τσινάβο. Ο Παναγιώτης Τσινάβος κατάφερε με διορακτικότητα και σκληρή δουλειά να μετατρέψει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στις Σέρες σε μια σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη γαλακτοβιομηχανία. Πλέον το 50% των πωλήσεων της ΚΡΙΚΡΙ προέρχεται από το εξωτερικό, καταφέρνει να διπλασιάζει τον τζίρο και την κερδοφορία της σχεδόν κάθε 5 χρόνια. Συγχαρητήρια. Η επιτυχία του στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ίδιου, αρχικά στο να ανακαλύπτει και να αναδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμη και σε περιόδους κρίσεων. Παραδείγματα αποτελούν η ανάπτυξη των καινοτόμων οικογενειακών συσκευασιών γιαουρτιού, που πλέον αποτελούν το 50% της αγοράς. Η πρωτοπόρος ανάπτυξη της αγοράς private label στην Ελλάδα, που πλέον αποτελούν το 20% της αγοράς, η ανάδειξη
των γιαουρτιών από 100% ελληνικό γάλα ημέρας ως απάντηση στη διατροφική τάση που επιζητά πλούσια γεύση σε συνδυασμό με την εντοπιότητα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Η ανάπτυξη των λειτουργικών γιαουρτιών της σειράς Super Spoon που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη νέας κατηγορίας παγωτού του Greek Frozen Yogurt, που συνδυάζει την απόλαυση του παγωτού με το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι. Πραγματικά έχει ένα βιογραφικό και ο ίδιος και η εταιρεία του, που μπορεί να κάτσουμε μέχρι το πρωί να τα συζητάμε. Να πούμε απλώς ότι ο ίδιος, ένας σεμνός άνθρωπος, πολύ μεγάλος manager, manager of the year πλέον, έτσι, διατηρεί την πρώτη θέση στην Ελλάδα, κατακτά την πρώτη θέση στην Ελλάδα στις εξαγωγές γιαουρτιού και νομίζω ότι ήρθε, νομίζω, η Ειρήνη η στιγμή. Ναι, μία φωτογραφία και να βάλουμε και εμείς φωτογραφία και να τον ακούσουμε φυσικά. Τι αποτελεί. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καθίστε να κάτσουμε εμείς στην άκρη, γιατί δεν είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, εσείς είσαστε. Συγχαρητήρια. Όλοι καλή χορού. Επειδή ακούσατε πολλά από μένα και από την Ειρήνη, αξίζει να ακούσουμε και τον ίδιο πλέον, έτσι. Κύριε Τανέ, κύριε Παπανικητόπουλε, αγαπητοί φίλοι, εμείς στην Κρυκή δεν μαθαίνουμε να κάνουμε καλούς λόγους, μαθαίνουμε όμως να κάνουμε καλά γερουτάκια και καλά παγωτά. Αυτό το υποσχόμαστε. Τη διάκριση αυτή, που ευχαριστώ πολύ την Κρητική Επιτροπή, φυσικά η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους στην Κρητική, σε όλους τους συνεργάτες μου, στην οικογένειά μου. Μαζί τους πορεύομαι καθημερινά τον πηγεμό για την Ιθάκη. Ένα ταξίδι πολύ όμορφο, με πολλά συναισθήματα, με πολλές γνώσεις και εμπειρίες, σε όλη τη διάρκεια του. Το υγιές επιχειρήν είναι αυτό που μας χάρισε και μας χαρίζει αυτό το ωραίο ταξίδι. Στην επιχειρηματική μου αυτή πορεία έμαθα, συνειδητοποίησα τι σημαίνει επιτυχία. Επιτυχία σημαίνει τελικά για μένα, μετά από αρκετά χρόνια δουλειάς, ο σεβασμός και η εκτίμηση που κατακτάς από τους ανθρώπους γύρω σου, από την κοινωνία. Επιτυχία σημαίνει να βάλεις κι εσύ ένα λιθαράκι στο να γίνει ο κόσμος γύρω μας καλύτερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να καλέσουμε, Ειρήνη, σε αυτό το σημείο όλους τους βραβευτέντες να ανεβείτε πάνω για αυτό που λέμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Family photo. Έτσι. Απλώς θέλω να ζητήσω να μετακινηθούν τα πόντιουμ για να μπορέσουν να φαίνουν, αλλά δεν μπορούν γιατί υπάρχουν. Άρα θα πάμε προς τα εκεί. Ας πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, όσοι έχετε πάρει βραβείο, ελάτε. Ελάτε. Με τα βραβεία σας να έρθετε, όχι χωρίς τα βραβεία, να φαίνονται και τα βραβεία. Έχω να σας πω κάτι ακόμα όμως. Ανεβαίνετε σιγά σιγά. Ελάτε, κύριε Τσινάβο. Θέλουμε να πούμε για ένα εργοστάσιο που... Κυρία Τραβλού με παρακάλεσε να μεταφέρω την εμπειρία μου από το 2014, μια τραυματική εμπειρία για μας στην Κρητική, που στην Κρητική Επιτροπή συγκίνησε, που ήταν η φωτιά που κατέκαψε ολοσχερώς τη μονάδα. Από τότε μέχρι σήμερα, βέβαια, η εταιρεία πήγε πολύ ψηλότερα. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που γράψαμε την επόμενη μέρα συνθήματα στους τοίχους μας, αφού ήρθαν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν Χριστούγεννα, παραμονή καήκαμε, τα πάντα κατεστραμμένα, έπρεπε να μην χάσουμε τους πελάτες μας, έπρεπε να βγάλουμε προϊόν σε ένα εργοστάσιο που δεν υπήρχε.
έπρεπε να τηρήσουμε τα συμβόλαια στο εξωτερικό που είχαμε ήδη, Αγγλία, Ιταλία, μαζί με τους ανθρώπους μας, μαζί με την επιμονή, μαζί με μια ξεκάθαρη απόφαση να ξαναχτίσουμε τη μονάδα μας σε το δυνατόν συντομότερο, καταφέραμε να ξαναχτίσουμε την παραγωγική μονάδα που ξαναλέω ότι καταστράφηκε ολοσιερός σε 9 μήνες, 20 Αυγούστου κάναμε το πρώτο γιαουρτάκι, ξαναχτίσαμε μια μονάδα σχεδιασμένη που σήμερα όχι απλά δεν έχει να ζηλέψει, αλλά είναι από τις πιο high-tech μονάδες παραγωγής γιαουρτιού και εξάγουμε πλέον το 50% από ό,τι ακούσατε είναι εξαγωγές. Φέτος κλείνουμε τα 200 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά, το 50% είναι εξαγωγές. Οι προοπτικές είναι μεγάλες και πάνω απ' όλα το καταφέραμε μαζί με τους ανθρώπους μας. Συνειδητοποιήσαμε, κλείνοντας, ότι η φωτιά μας δεν έλειωσε το σίδερο, μας έκανε ατσάλι, γίναμε πιο δυνατοί, με περισσότερη θέληση για το αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε. Ελάτε. Ωραία, ωραία, πολύ ελάτε ωραία. Εδώ στη λοιπόν, μέση σας παρακαλώ. Θα τη βγάλουμε τη φωτογραφία όπως τη βγάζαμε στο στρατό. Με υψομετρική διαφορά λίγα, για να φαίνομαστε όλοι. Εντάξει. Έτσι. Και μπροστά, ναι. Ελάτε πιο μπροστά γιατί για να ξεπεράσουμε το... Ωραία. Ελάτε. Let's celebrate now. Λοιπόν, και την οργανωτική ομάδα, οργανωτική να ανεβείτε όλοι πάνω, όλοι, όσοι έχετε πραγματικά δώσει την ψυχή σας για αυτή την εκδήλωση. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και τώρα υπό τους ήχους του κύριου Σατζετάκη, του DJ μας, και με την ωραία έτσι παρουσίαση, όλοι εδώ θα διασκεδάσουμε, έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Διασκεδάζουμε τώρα. Δεν φεύγουμε. Και έχουμε κερδοφορία με διαφάνεια και ηθική στις επιχειρήσεις μας. Πολύ σημαντικό. Περίμενε. Και εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη φύγεις. Περίμενε. Λοιπόν, ακούγουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Είπαμε, τώρα διασκεδάζουμε, έτσι. Δεν έχουμε απονόμες, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το σκορ το έχουμε. Μπορείτε να πάρετε της Δήμητρας Κατσαφάδου το... Το βραβείο, ε. Το βραβείο, εδώ το έχω. Ο κύριος Τσινάβος είναι ακόμα εδώ. Να πάρει το φάκελό του. Κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Αυτό το φάκελο πρέπει να το κρατήσετε. Εσείς. Γιατί βγάλετε. Μια χαρά. Ομοντιέ. Μας βλέπετε καθόλου στο Μέγκα Σαββατοκύριακο? Ομοντιέ. Καλά πήγαμε. Shake it off, heartbreak is gonna break, and the
world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, 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 play. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts, that damn it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man. Girl, I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me, why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Let me know.